Ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο οι εμβολιασμοί πρώτης δόσης σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συνεχίζεται η πίεση στο σύστημα υγείας. Johnson & Johnson. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διακόπτουν τη χρήση του εμβολίου λόγω περιστατικών θρόμβωσης. Από την 5η διαθέσιμα 900.000 self-test για εργαζόμενους, δηλώνει ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών εν ώψη της αυριανής επίσκεψης Δένδια στην Τουρκία. Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής η μελέτη αποκατάστασης πεζόδρομων και πεζοδρομίων στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, Τρίτη και 13. Κυρία Κάτσου, καλό απόγευμα καλό και απόγευμα. Σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ. Τρίτη, παπά, Τρίτη και 13. Τώρα θα πούμε και την ιστορία, γιατί θα Τρίτη πεις. Και 13 θα την πούμε. Γιατί... Λοιπόν, αγαπητέ γιατρέ. Φίλος μας. Φυσικά, φίλος εγώ. Εννοείται. Καλησπέρα. Πάνω απ' όλα. Μανώλης Καλαμπόκας, όνομα βαρίστα, τοπικό αυτοδιοικητικά πράγματα στα ιατρικά δρόμενα και όχι μόνο. Αντιδημάρχος Υγείας και Παιδείας, το πιο νευραλικό κομμάτι στο Δήμο της Αθήνας. Τα λέτε πολύ καλά. Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο, με ευθύρας, μάχημος, δεν εφημερεύει σήμερα, είναι εδώ. Όχι, δεν εφημερεύω. Μπράβο. Δεν υπήρχε λοιπόν, περίπτωση. Να προσθέσω εγώ και πάρα θα άλλαζε εφημερία. Θέλω να πω ότι βάλουμε... είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Μανώλης. Α, πέρα από αυτό, γιατί νόμιζα θα μας χάλαγε στην έκπληξη. Όχι, λοιπόν, όχι, κύριε Διαμαντόπουλε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Θα πολύ καλά ερώσουμε. Και... Θα κοκκινίζω, ε. Όχι, θα κοκκινίζεις, είναι καλό παιδί, αν δεν κοκκινίζεις. Στην κάμερα δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα έχει ο γιατρός και αντιδήμαρχος γενέθλια, ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλά, φανταστικό, ε. Τα όνειρα στις μου. Να είστε καλά. Ήταν ο τελευταίος που χτύπησε το πλήκτρο. Χιλιόχρονος με υγεία και πολλά χαμόγελα, θα πω εγώ. Τι είναι, κρυάρι. Κρυός. Και είχα γεννηθεί Τρίτη και 13. Μεγάλη Τρίτη, βέβαια. Ήταν μεγάλη εβδομάδα τότε. Άρα, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω τον εαυτό μου γνωστός, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο λεπτά τώρα. Θα πάμε στην πανδημία, γιατί έχουν πάρα πολλά θέματα. Οι Αμερικάνοι κόψαν το Τζόσο Τζόσο, γιατί χαμός όλα τα δίχτυα, τα παγκόσμια δίχτυα, λόγω θρομβώσεων μέχρι νεοτέρας. Έχει ο Φάουτζι αύριο, ο επικεφαλής, ο λοιμοξιολόγος, θα δούμε, θα βγάλει κλπ. Πριν όμως από αυτό, να πούμε γιατί Τρίτη και 13, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, που πιστεύει ότι είναι πιο, να το πούμε λαϊκά, γρουσούζικη ημέρα του χρόνου. Οι Αγγλοσάξονες πιστεύουν ότι είναι Παρασκευή και 13. Mm-hmm. Καμία σχέση δεν έχει. Τα βλέπουμε θετικά, μα είμαστε αισιόδοξοι και τα βλέπουμε θετικά. Νομίζω λίγο, λίγη σημασία έχει αυτό. Όμως γιατί έχει περάσει έτσι. Έψαξα και βρήκα για ποιο λόγο την προέρχεται. Mm-hmm. Ήταν Τρίτη που είχε πέσει πόλη. Ναι, έτσι είναι. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Κωνσταντινούπολη. Ναι. Άρα κατοχυρώσαμε το Τρίτη. Το 13 είναι 1453, ενώνουμε τους αριθμούς. 4, 1, 5, 3, βγαίνει το 13. Αυτό δεν το ήξερα. 1453, ναι, Τρίτη και 13. Και έμεινε από τότε και πάει από γενιά σε γενιά και τόσα χρόνια. Επίσης 12 ήταν οι 12 θεοί του Ολύμπου, 12 τα 12 Ευαγγέλια, 12 Απόστολοι. Το 13 είναι το επόμενο, mm-hmm, από όλα τα καλά. Α, πέρασε και έτσι. Αλλά οι Αγγλοσάκνους έχουν το Παρασκευή και 13, εμείς δεν έχουμε τίποτα διότι πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Ωραία, σε πάμε τώρα, προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πείτε μας τώρα τι έγινε με τη... Λοιπόν, θα πω... Θα έχουμε και τον Κώστα τον Αργυρό μετά που βλέπει και τα διεθνή όλα και θα μας μεταφέρει και τις λεπτομέρειες. Εγώ θα αναφερθώ στην λίγη πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα... Και εγώ θα το δω πολύ θετικά αυτό το κομμάτι το self-test και το άνοιγμα των λυκείων με την μέθοδο του self-test. Είναι προς η θετική κατεύθυνση. Βεβαίως ακούγονται και διάφορες φωνές από επιστήμονες που λέει ότι δεν είναι τα αποτελέσματά τους τόσο... μπορούν να σου δώσουν ασφαλή συμπεράσματα.
Γι' αυτό και όλοι νομίζω, και ο Μανώλης που είναι και γιατρός, λένε ότι μπορεί να βγει ένα τεστ αρνητικό, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι κάποιος δεν νοσεί. Mm-hmm. Όταν βγει βέβαια θετικό ένα self-test, ένα τεστ αυτοδιάγνωσης, για να το λέμε και ελληνικά, σωστά το λέω, γιατρέ. Ωραία. Τότε είναι σίγουρο ότι είναι θετικό. Τέλος πάντων, πάντως, το πείραμα αυτό φέρνει να το ότι πετυχαίνει, ότι είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης και όλων μας, όλης της κοινωνίας, για να ανοίξουν οι οικονομικές δραστηριότητες και οι κοινωνικές και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Βεβαίως, το βασικότερο για μένα όπλο είναι το εμβόλιο. Εμένα με ανησύχησε λίγο όλο αυτό που γίνεται με το εμβόλιο Johnson & Johnson μετά όσα έχουν συμβεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Υπάρχει ένας προβληματισμός των πολιτών 60 με 64, αυτή η ηλικία, που έχει προσέλθει κατά 50% εμβολιαστή. Γιατί είναι προβληματισμένος ο κόσμος. Βεβαίως, εγώ από αυτήν την εκπομπή είμαι υπέρμαχος του εμβολίου. Εγώ το Μάιο που θα ανοίξει για τους 40, γιατί είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Ναι. 40 με 40, με πόσο θα είναι. Τέλος πάντων, 49, οπότε εκεί θα πάω να το κάνω. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό, αλλά πρέπει να εμβολιαστούμε, ξαναλέω, για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Η κυβέρνηση πατάει γκάζι στους εμβολιασμούς στο πρόγραμμα. Έρχονται εμβόλια το επόμενο διάστημα για να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω, για να μπορέσουμε να φύγουμε από το lockdown. Όμως, προβληματίζει η Θεσσαλονίκη έντονα, γιατί εκεί αρχίζει και πιέζεται σημαντικά. Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, είναι στις τελευταίες ώρες. Φαίνονται εικόνες Νοεμβρίου. Το λέω με πολύ προσοχή. Ναι. Αυτό μου λένε και με όσους μίλησα από τη Θεσσαλονίκη. Πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα υγείας και εκεί. Στην βροχερή Αττική. Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει πολύ βροχή στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική το ίδιο. Οι διασωλωμένοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Βεβαίως, τι είπε η κυρία Πελώνη, και θα συμφωνήσω μαζί της χθες, είπε ότι όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, τόσο περισσότερα κρούσματα θα έχουμε. Είναι λογικό. Ναι, άρα θα πρέπει δύο λεπτά. Ρωτήσατε αν τα self-test τα μετράνε. Όχι, δεν τα μετράνε. Δεν τα μετράνε. Άρα είναι ξεχωριστό. Γιατί πρέπει να γίνει ομοριακός έλεγχος και ομοριακός έλεγχος. Για να μην. Για να περάσει κατευθείαν στο. Ωραία. Άρα τα 600 κάτι που βγήκανε δεν περάσανε στα κρούσματα. Μάλιστα. Τα self-test χθες που είπε και ο Πρωθυπουργός, πάνω από 600 που είχε πει, σήμερα θα είναι πολύ περισσότερα. Πριν πάμε στο Μανώλη τον Καλαμπόκα και σαν γιατρός θα τα σχολιάσει, αλλά και σαν αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, το Αμερικανικό Σύνδεση, που είναι ο αρμόδιος πανίσχυρο όργανο για ό,τι αφορά τις λοιμώξεις κλπ. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο Αμερικανικός ΕΟΔΗ. Η είδηση λέει ότι σταμάτησε το Johnson & Johnson το εμβόλιο, διακόπτει τη χρήση λόγω περιστατικών θρόμβωσης. Όταν βλέπουν τον Αμερικανικό CDC και βγάζει τέτοια οδηγία, δημιουργείται ένας παγκόσμιος πανικός, πέφτουν μετοχές, γίνεται γαμός και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός. Είχαμε την AstraZeneca μέχρι τώρα, τώρα έχουμε και την Johnson. Το αναφέρουμε. Να αναφέρω γιατί τρέχει και μια είδηση ότι εξετάζεται μια γυναίκα 61 ετών στον Ασπρόπυργο, όπου είχε κάνει κάποιο εμβόλιο και μετά είχε κάποια επιπλοκή, δεν έχει βγει αυτά τα περιστατικά, δεν έχει βγει ακριβώς η αιτία, τα παρακολουθούμε όλα, γιατί όταν τρέχει η είδηση πρέπει να τη λέμε αμέσως μετά και να καθησυχάζει ο κόσμος ή να ενημερώνεται, έτσι, ναι, για το τι έχει συμβεί. Ενημέρωση χρειάζεται. Ενημέρωση και όταν δεν υπάρχει κάτι για να καθησυχάζεται, γιατί ο άλλος μπορεί να τα ακούσει και πηγαίνει και ακυρώνει το εμβόλιο. Δηλαδή, πρέπει όταν γίνει το ιατροδικαστικό, αμέσως όταν έχουμε την είδηση, να ξέρετε το παρακολουθούμε το θέμα, θα σας το πούμε αμέσως. Μπορεί να είναι από κάποια άλλη επιπλοκή. Έχασε ζωή της, έφυγε η γυναίκα. Επίσης, να αναφέρω από τα στοιχεία της σημερινής μέρας ότι ο καθηγητής ο Βασιλακόπουλος, τον έχουμε βγάλει εδώ, αναφέρει ότι το 40 έως 50% το self-test, και εδώ ο λόγος σε εσάς κύριε Καλαμπόκα πια, μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικά. Γιατί. Καταρχήν, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ που βρίσκομαι δίπλα σας. Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά όταν βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Είναι τόσο καλή. Πραγματικά νιώθω. Είμαι φίλος της εκπομπής. Νιώθω σαν να βρίσκω σαν να είναι ανάμεσα σε φίλους. Και μιλάμε πάρα πολύ όμορφα και σχολιάζουμε τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και αντικειμενικά. Νομίζω η κυρία Κάτζο είπε πολύ σύντομα πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ας πάμε. Με το τελευταίο που είπαμε για τα εμβόλια και τους προβληματισμούς που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε εμβόλια. Να κοιτάμε πάντα θετική πλευρά του ζητήματος. Ναι, μεν είναι καινούργια εμβόλια όλα. Προκύπτουν δεδομένα κάθε μέρα από τη χρήση τους και την εφαρμογή τους στον γενικό πληθυσμό. Όμως, κατά κύριο λόγο, είναι ασφαλή. Έτσι φαίνεται. Αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και επιπλοκές από τη χρήση των εμβολίων. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Για κάθε εμβόλιο και μάλιστα για κάθε καινούργιο εμβόλιο, πάντα μπορούν να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές. Όμως όλα είναι μια ζυγαριά και πρέπει να ζυγίζει η επιστημονική κοινότητα το κέρδος που έχουμε από τη χρήση του εμβολίου και ποια είναι
επίσης το πιθανό ρίσκο από τη χρήση ενός εμβολίου. Έχουμε, από ό,τι φαίνεται, ο CDC που είναι έγκριτος οργανισμός διακόπτει τη χρήση Johnson & Johnson. Έχουμε όμως το εμβόλιο της AstraZeneca που είναι ασφαλές. Έχουμε επίσης όμως και, και άλλα δύο εμβόλια, τα οποία είναι εξαιρετικά ασφαλή, χρήσιμα και πρέπει ο κόσμος να εμβολιάζεται. Πρέπει να ενημερώνεται για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, όμως ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι το μοναδικό μας όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Μέσα σε αυτά τα μέτρα έρχονται η χρήση των self-test. Αυτά, από ό,τι φαίνεται, ήρθαν και θα μπουν στη ζωή μας για τους επόμενους μήνες ή χρονικό διάστημα. Εδώ δείχνουμε κάτι, θα μας πείτε εσείς τι βλέπουμε κιόλας. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ακριβώς αυτό το οποίο οργανώσαμε ως Δήμος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή μας ότι ο Δήμαρχος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Mm-hmm. Έχουμε αναπτύξει μέσα από τα δημοτικά ιατρία την πρωτοβάθμια υγεία και αυτό το οποίο κάναμε ήταν η εφαρμογή μιας πάρα πολύ ωραίας ιδέας. Έχουμε τα self-test. Ωραία. Ναι. Υπάρχει όμως και κόσμος όπου μπορεί να φοβάται, να μην μπορεί να μην γνωρίζει, να καταλαβαίνει ή να μην ξέρει να κάνει την διαδικασία του τεστ. Ερχόμαστε εμείς μέσα από το νοσηλευτικό προσωπικό που έχουμε και το παραϊατρικό προσωπικό να δείξουμε σε όποιον θέλει, κατόπιν ραντεβού, και εκεί βλέπουμε στην οθόνη σας τα τηλέφωνα που πρέπει να καλέσουμε, γιατί προσπαθούμε να τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, να έρθει να του δείξουμε τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να ακυρώσουμε το ίδιο το τεστ. Το τεστ είναι ακριβώς το όπως το είπαμε. Θα πρέπει να γίνεται από εμάς τους ίδιους. Όμως θα πρέπει να δείξουμε τη σωστή διαδικασία για να εξασφαλίσουμε το αξιόπιστο του τεστ. Να περιορίσουμε τις πιθανότητες να γίνει λάθος. Αυτό που είπε ο κ. Βασιλακόπουλος και το Βικιαμαλία. Να περιορίσουμε την πιθανότητα του λάθους. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο σε να το κάνει σωστά. Αν κάποιος, γιατί φαντάζεστε ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην μπορέσει καν να το κάνει, είμαστε εκεί να το κάνουμε την πρώτη φορά, να το δείξουμε πώς πρέπει να γίνεται. Και από εκεί και πέρα επίσης έχουμε μια άλλη ομπρέλα συνολικής προστασίας. Έχει βγει ένα τεστ που είναι θετικό. Τον βοηθάμε στο να τον παραπέψουμε στην, πού πρέπει να πάει, σε ποια δομή πρέπει να απευθυνθεί για να κάνει το επόμενο τεστ. Ως Δήμος το γνωρίζετε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εδώ και ένα χρόνο έχουμε αφιερώσει το 5ο Δημοτικό Ιατρείο που κάνουμε τελείως δωρεάν μοριακά τεστ ελέγχου, πάνω από 6.000 ακριβώς δημότες. Ναι. Έχουμε 8 λύσεις φιλίας όπου κάνουμε rapid test, πάνω από 30.000 δημότες και πολίτες έχουν κάνει τη διαδικασία αυτή στους χώρους μας. Επίσης, ένα σύνολο ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν να παρέχουν την συμβουλή τους. Ψυγραμμές υποστήριξης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν έρθει ίσως βγει θετικοί στον κορονοϊό. Και ένα σύνολο υπηρεσιών που είναι τελείως δωρεάν προς όλους. Μάλιστα. Τώρα, αυτά δηλαδή παρουσία έχει, παίρνει από το φαρμακείο, με τον ΑΜΚΑ, με τη γνωστή διαδικασία, κάποιος το self-test. Ακριβώς. Και αν θέλει, πάει, αν είναι δημότης του Δήμου ή γενικά. Ή γενικά. Γενικά, είμαστε γαλαντόμοι. Εντάξει, είμαστε γαλαντόμοι. Θα φύγει ο χρόνος από εδώ, ας πούμε, πιο βόρεια, και θα πάει εκεί που ρώταγε πώς θα γίνει. Θα πάρουμε το τεστ μας. Θα το πάρει μαζί. Έχουμε και εμείς, αλλά καλό είναι να το πάρουμε. Ωραία, θα το πάρει. Και εκεί ένας εξειδικευμένος υπάλληλος στο παραϊατρικό. Όχι, είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Νοσηλευτικό προσωπικό. Και επισκεπτές και επισκέπτερες υγείας. Υπάρχουν και γιατροί, αλλά οι γιατροί είναι για το επόμενο βήμα πάντα. Είναι εκεί, σε έναν οργανωμένο χώρο, να του δείξουν τη διαδικασία, το πώς πρέπει να γίνει, αν δεν ξέρει καθόλου ή δεν είναι κάποιος ηλικιωμένος και δεν μπορεί να το καταλάβει πώς πρέπει να γίνει, θα του το κάνουμε εμείς και θα του δείξουμε πώς πρέπει να γίνει το τεστ σωστά. Το είχαμε πει, αγαπητέ Μανώλη Καλαμπούκα, και στον Γιώργο τον Πατουλή, τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο του ΙΣΑ, όταν ήταν εδώ, και ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία, το είχε πει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, όλης αυτής διαδικασίας. Και δίνουμε έμφαση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σας πω τι εννοώ. Μέχρι σήμερα, πραγματικά, όπου και το Κέντρο Διαχείρισης Περιφέρειας, με τον κύριο Σταθίου εδώ που βγάζουμε, και εσείς στις υπηρεσίες του Δήμου, δεν έχουν ακουστεί περιστατικά να μας προβληματίσουν, που σημαίνει κάνετε καλά τη δουλειά. Τι εννοώ? Εμφανίζεται κάποιος με το self-test, παίρνω το τελευταίο παράδειγμα, χτυπάει την πόρτα του γιατρίου, μπαίνει μέσα, λέει πώς θα το κάνω. Εκεί όλη αυτή η διαδικασία την έχετε φτιάξει καλά
Γιατί αν είναι θετικός, μπορεί να κολλήσει άλλους πέντε. Η εκπαίδευση καταρχήν ναι. έχει γίνει του προσωπικού από τον ΕΟΔΗ. Ήρθαν οι γιατροί του ΕΟΔΗ που εκπαίδευσαν το προσωπικό μας τις προηγούμενες μέρες και τους δείξαν πώς πρέπει να γίνει το τεστ. Δηλαδή προσέχουν όλοι μας. Προσέχουν όλοι μας, εννοείται. Χάδια, πάντα, όλο το προηγούμενο ναι. χρονικό διάστημα. Καταρχήν στα ιατρία μας γίνεται απολύμανση κάθε μέρα. Με το κλείσιμο των ιατρείων, πάντα γίνεται ναι. απολύμανση σε όλους τους χώρους. Έχουμε δώσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο προσωπικό μας από την πρώτη στιγμή, όπως και επίσης με τη βοήθεια και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχη του κ. Πατούλη, να τα λέμε, καταφέραμε και εμβολιάσαμε το σύνολο του προσωπικού, όχι μόνο γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και διοικητικό προσωπικό του Δήμου της Αθήνας. Είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας πάνω απ' όλα. Πρέπει το στρατό σου να τον έχει προστατευμένο. Λοιπόν, τώρα θα μας πει η κυρία Κάτσου τι έχει γίνει σήμερα. Το μέτωπο αυτό, εγώ μπερδεύομαι με αυτό. Πότε ανοίγουν, τι ανοίγουν, εστίας κλπ. Θα μας τα πείτε. Καθώς ο κύριος Διαμαντόπουλος βάζει πλάνα από το Λονδίνο, το οποίο άνοιξε, γινόταν χαμός κόβερ. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Σόχο, χαμός, εγώ ζήλεψα. Κύριο. Ωραία. Πείτε εσείς, γιατί κάποια στιγμή και εδώ θα γίνει το ίδιο. Έτσι, ναι. Έχει φυσικό ήχο. Αυτό είναι Σόχο, πρέπει να είναι. Τα καταφέραν όμως. Και μπράβο τους. Είχαμε βγει κάποτε μπράβο, και τους κρίναμε. Και τους κρίναμε. Γι' αυτό το λέω μπράβο. Λοιπόν, το έχω καταπληκτήσει την Ναταλία. Η Ναταλία από το Λονδίνο από χθες, η φίλη της εκπομπής, δεν έχει σταματήσει. Λέει απ' έξω. Είναι συνέχεια. Από χθες το βράδυ. Είναι συνέχεια. Χαμός. Λέει όλοι. Μα τι θα κάτσει σπίτι. Τώρα πίνουν συνέχεια μπύρε και τέτοια. Ναι, πάρα πολύ λέει. Υπάρχουν και εικόνες γιατί με θύσαν οι νέοι τώρα. Εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει. Ωραίες εικόνες πάντως. Το έχουν λιγάκι και η αλήθεια είναι στο... Το έχουν λίγο. Το έχουν κάθε Παρασκευή βράδυ, κοιτάξτε, Παρασκευή, τώρα, Σάββατο γίνεται. Γίνεται. Κοίταξε τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σχεδικού, να πω εγώ ότι εδώ το σχέδιο είναι την Παρασκευή. Η κυβέρνηση θα προτείνει ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και Επενδύσεων, το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων. Παρασκευή, κάτσε. Σήμερα είναι Τρίτη. Αύριο το 6 συνέντευξη στο News Bob. Αύριο έχω λοιπόν 9.30 το πρωί, θα μας το πει αύριο. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9.30 το ζωντανά. Το τι λες Παρασκευή, θα πες θα το πει αύριο. Εντάξει. Πηγαίνουμε το πηγαίνουμε γύρω γύρω. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στο newsbomb.gr, μια ζωντανή απόλυση ύλη συνέντευξη του Υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μας ανοίξει τα χαρτιά του και για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων τη Δευτέρα, την κατάργηση του click inside στα καταστήματα, έτσι ώστε να πηγαίνουμε με ραντεβού μεν, αλλά με φυσική παρουσία, να μην χρειάζεται όλη αυτή τη διαδικασία. Για την εστίαση ότι θα ανοίξει πριν το άνοιγμα του τουρισμού, μάλλον γύρω στις 10 Μαΐου. Και το περαιτέρω ξεκλείδωμα της χώρας, ενώ τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο εν ώψη του Πάσχα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θέλει να δώσει αυτή και την περαιτέρω ανάση ελευθερίας, να μπορέσουν κάποιοι να ταξιδέψουν, να πάνε στα χωριά τους, στα εξοχικά τους, με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, με self-test, με πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί είναι σημαντικό, και με βεβαίως όσες είναι πράσινες περιοχές, δηλαδή από μια, δεν μπορείς να πας από μια κόκκινη περιοχή σε μια πράσινη περιοχή, λογικό είναι αυτό, γιατί αν φύγουμε όλοι εμείς από την Αττική που βράζει, να πάμε στις πράσινες περιοχές, θα γεμίσουμε. Θα τις κάνουμε κόκκινες. Λοιπόν, υπάρχει το σχέδιο αυτό, είναι στα σκαριά, το φτιάχνει η κυβέρνηση, όμως όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας στις επόμενες μέρες. Τίποτα δεν έχει κλειδώσει, οι κυβερνητικές πηγές είναι ξεκάθαρες σε αυτό το κομμάτι. Ξεκάθαρες, δεν είναι τίποτα κλειδωμένο. Ναι, σαν σκέψη υπάρχει, ναι, το σχέδιο το προετοιμάζουμε. Αν όμως δεν επιτρέψει τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν πρόκειται να ανοίξουν διαπεριφερειακές. Είμαστε όμως, αν πάνε καλά τα πράγματα. Θα τις ανοίξουν και τις διαπεριφερειακές και θα μπορέσουν να πάει ξανά, λέω, ο κόσμος για Πάσχα στο χωριό. Το Πάσχα στο χωριό. Έχει γίνει το Πάσχα στο χωριό, έτσι. Άλλη Πάσχα στο χωριό, μας, γιατί. Έχει λείψει τώρα. Προσωπική εμπειρία. Έχω 7 χρόνια να κάνω Πάσχα. Έλειπα όλα τα 5 χρόνια εξωτερικό. Όχι, 5 χρόνια έξω, Σκωτία. Γυρνάω με γυρνάω. Δεν θα κάνω εδαφό αρνάκι φέτος και τα λοιπά με την οικογένεια. Πάει πέρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο άνθρωπο. Δεν σου εύχομαι φέτος μεγάλο Σάββατο να έχει γένα. Οπότε. Εντάξει, και εγώ το ελπίζω. Έχει κατευθυνθεί, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι θα πάμε. Εντάξει, το στοίχημα είναι μέχρι τέλος, δηλαδή αρχές Μαΐου, να υπάρξει μια πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή μια επιστροφή προσεκτική και σταδιακή στην κανονικότητα, με αυστηρούς περιορισμούς και μέτρα, και λογικό είναι, δεν μπορούμε να βγούμε και να αρχίσουμε να φοράμε μάσκα, και με προϋπόθεση πάντα ότι θα προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα εμβολιασμού. Και το γρήγορα δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση, γιατί το έχω ξαναπεί από εδώ και μπορεί εσύ να διαφωνείς. Ο καθένας δεν μπορεί να διαφωνεί. Εγώ όμως θεωρώ ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι πραγματικά υποδειγματική. Ο τρόπος που λειτουργεί, λειτουργεί υποδειγματικά. Δεν το λέω εγώ, το λέω άνθρωποι που έχουν πάει να εμβολιαστούν. Η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι πέτυχε
Και δεν το λένε και ο διεθνής τύπος και άλλες χώρες της Ευρώπης. Εδώ η Γερμανία ανέφερε το παράδειγμα της Ελλάδας. Άρα, αν προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί, που είναι το βασικό μας όπλο, ξαναλέω για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, τότε ίσως να έχουμε ένα καλύτερο Πάσχα. Εγώ άκουγα και την κυρία Παγώνη που είπε ότι θα κάνουμε ανάσταση έξω από τις εκκλησίες, αλλά θα φοράμε και τη μάσκα μας. Ωραία, ας τη φοράμε τη μάσκα μας, αρκεί να κάνουμε και την ανάσταση. Α, θα είναι ο κόσμος έτσι, δηλαδή. Πώς την πειράζει, κυρία Παγώνη. Κύριε Παγώνη, το δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δική, λέω ότι υπάρχει και αυτό. Να λέμε τα καλά. Και δικές το επισημάνατε, αλλά να πω ένα μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Το οποίο είναι λιγάκι, είναι όντως. Να κάνουμε και την κριτική, αλλήμονω. Πρέπει ο κόσμος λιγάκι να πιστέψει στην αξία του εμβολίου και στην ασφαλειά του και πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι στενάχωρο γιατί σας μεταφέρω και μια εικόνα και μέσα στα νοσοκομεία. Ξέρω. Ότι ένα μεγάλο μέρος, όχι τόσο του ιατρικού, του νοσηλευτικού προσωπικού. Χωρίς να είναι και άλλος κόσμος που τα ακούει και τα λοιπά, αρνείται να εμβολιαστεί. Και σου λέει, δεν μπορεί να το επιβάλλει, γιατί δεν έχει βγάλει νόμο όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Ακριβώς. Μπράβο. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους με αυτή τη διαδικασία. Εγώ απλώς θα κάνω μια κριτική στην κυβέρνηση εδώ, γιατί πρέπει να την κάνω. Γιατί, γιατί ο κόσμος πια έχει κουραστεί και το γνωρίζουμε όλοι αυτό και εμείς έχουμε πολύ, κουραστεί. Αυτό το πολύμηνο από τον Νοέμβριο lockdown, το ξεχνάμε αυτό. Πολύ λίγο άνοιξε η αγορά τα Χριστούγεννα και πάει ξανά μέσα, δεν απέδωσε. Δηλαδή, το να είχαμε κάνει ένα lockdown και να απέδιδε, θα έλεγε και ο κόσμος, εντάξει, να μου πεις δεν απέδωσε γιατί μόνο η προσωπική ευθύνη. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει μόνο ο κόσμος, γιατί οι Έλληνες τηρήσαν τα μέτρα στη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Δεν αναφέρομαι στα κορονοπάρτι, στα μεμονωμένα περιστατικά. Άρα, αυτά το μπρος-πίσω, το ακορντεόν, το ότι μία εβδομάδα την Τετάρτη λέμε ανοίγουμε το λιανεμπόριο, την Παρασκευή το βράδυ, μιλάω πριν 15 μέρες, δεν ανοίγει στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη, την άλλη Παρασκευή ανοίγει. Όλα αυτά δημιουργούν και μία αμφισβήτηση για τους χειρισμούς. Πρέπει να λοιπόν όλοι και το ότι. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου στη συνέντευξή του, η Μάρα Ζαχαρέα, ότι παίρνουν την ευθύνη για τις παραφωνίες που ακούστηκαν από και τις διάφορες απόψεις, ημερομηνίες, θα ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε, όχι, θα ανοίξουμε τότε. Πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κυρίως τα κυβερνητικά στελέχη. Ισχύει. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Πρέπει να είναι. Γι' αυτό και βλέπω ότι δεν πια αποφεύγονται οι ημερομηνίες. Αποφεύγονται οι ημερομηνίες, αυτό είναι καλό και αποφεύγεται και αυτό το να είμαστε. Να πάμε να ανοίξουμε αυτό, όχι. Τι λένε τώρα και αποφεύγονται, πια. Αποφεύγονται, μην. Ποια αποφεύγονται. Δεν θα πει ο Γεωργιάδης αύριο καμία ημερομηνία, τίποτα. Ο Γεωργιάδης θα πει ότι η πρότασή μου είναι. Και περιμένω και κάτσε, αυτό όμως δεν θα δημιουργεί. Τώρα για να κάνω λίγο το συνεχώ διαβόλιο, γιατί κουβέντα. Δεν δημιουργεί μία. Ένα κλίμα. Ένα κλίμα. Συμφωνήσω. Αλλά δηλαδή δεν όλα τα μέσα από αύριο θα λένε αυτό που θα πει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην. Όχι, έτσι. Ναι. Ποιοι αποφασίζουν όμως. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να μην, η κυβέρνηση να μην κάνει το Υπουργείο την ανάλογη πρόταση. Το τι θα αποφασίσουν οι ειδικοί, εκείνοι αναλύουν τα δεδομένα. Δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης λοιμοξιολόγος ή επιδημιολόγος. Σου λέω και εγώ, προτείνω λέει αυτό. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να ανοίξει εστίαση όπως και θέλουμε όλοι τότε, αλλά αποφασίζουν λοιμοξιολόγοι. Και έτσι το σωστό λοιπόν, σε ένα κράτος οργανωμένο. Μάλιστα. Πάμε να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, Ιστορικό Σωματείο. Καλησπέρα, εξαιρετικός, κύριε Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας, κύριε Ταλαμάκα, κύριε Αγκάντου. Ευχαριστούμε πολύ για το μέλος. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ανοίξαν τα λύκια. Ναι, ανοίξαν τα λύκια. Εγώ θέλω, Βασίλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, που παρεμβαίνω τώρα στην ερώτησή σου. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι δεν πήγαν και πολλοί εκπαιδευτικοί, κύριε Κωνσταντίνου, στο σχολείο, φοβούμενοι μεγάλη ηλικία. Ακούγονται διάφορα. Όχι, δεν είχαμε. Τέτοια κρούσματα δεν είχαμε. Δεν είχατε. Όχι. Αυτά ήταν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι γονείς δεν ήθελαν να κάνουν το self-test, αλλά μιλάμε για μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Γενικά, άλλο παρατηρήθηκε, είχαμε μια μικρότερη προσέλευση χτες και κάπως σήμερα. Δηλαδή, αναμενόμενο βέβαια. Ιδίως για την τάξη, για την τρίτη τάξη του λυκείου, περιμέναμε ότι τα παιδιά αυτά φοβούμε να μην χάσουν τη χρονιά τους, να μην κολλήσουν κάτι. Ήταν επιφυλακτικά και θα είναι επιφυλακτικά, εμείς θεωρούμε, τις επόμενες μέρες. Άρα είχαμε μια μικρότερη παρουσία των μαθητών μας την πρώτη μέρα και σήμερα, γύρω στο 30%, μπορώ να πω, 25-30%. 30% δεν είναι πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Για τα παιδιά της τρίτης λυκείου ήταν αναμενόμενο. Το περιμέναμε, το ίδιο κάνουν κάθε χρονιά. Δίνουν περισσότερη προσπάθεια στο διάβασμά τους, μεμονωμένα και στην οργάνωση του διαβάσματος μέχρι το τέλος. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η τρίτη λυκείου έχει πάρει πάρα πολλά.
από πέρυσι. Όπως το λέτε. Γνωρίζουμε ότι οι δύο τελευταίες τάξεις γενικά δίνουν το φόρτι του διαβάσματος και των δυνατοτήτων τους. Έζησαν τον κορονοϊό πέρυσι και την πανδημία, το ζήσαν και φέτος με μεγαλύτερη ένταση. Να πούμε και το λέγατε πριν για το λιανεμπόριο, να πούμε ότι τα σχολεία μας στην Αθήνα, τουλάχιστον τα λύκεια, είναι κλειστά από τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο, βέβαια, τα λύκεια είναι από τον Νοέμβριο. Κυρίω ήταν δραματική κατάσταση. Δραματική, δραματική, επειδή έχω και παιδί στην τελείωση είναι στην Τελικίου, τα παιδιά αυτά βασανιστήκαν από πέρσι. Και δύναμη και καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία. Εντάξει, εμείς ήταν IB, κανένα IB για έξω, οπότε ξεμπερδέψαμε σε έναν βαθμό με πολλή πίεση βεβαίως και ψυχολογική. Το έχετε ζήσει, τα καταλαβαίνετε. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνου, θέλω να σας ρωτήσω ότι περίπου πόσοι δεν κάναν εκπαιδευτικοί και παιδιά είναι, γιατί δεν δηλωθήκαν στην πλατφόρμα, περίπου 100.000 self-test. Περίπου αυτοί που, όχι που δεν κάναν. Που δεν δήλωσαν. Που δεν εμφανίστηκαν. Άρα δεν δήλωσαν και δεν έκαναν και το self-test. Είναι αυτό το 30% δηλαδή. Που λέμε, ότι τα πήραν τα self-test, αλλά τελικά δεν έκαναν το self-test, δεν προσκόμισαν κάποια υπεύθυνη δήλωση, δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι επιφυλακτικό μέχρι Τετάρτη με το δεύτερο self-test αύριο. Ίσως αυτό να μειωθεί το ποσοστό και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από την Τετάρτη και από την επόμενη εβδομάδα. Ναι, τώρα με τις απουσίες τι γίνεται? Έχει διευκρινιστεί το θέμα? Δηλαδή αν κάποια παιδιά λείπουν, μετράνε απουσίες τώρα κανονικά, κύριε Κωνσταντίνου? Μετράνε οι απουσίες αν ο μαθητής δεν προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση, είπαμε, θέλει. Εμφανιζόμενος ο μαθητής. Έχει τη δυνατότητα νομίζω να παρακολουθεί το μάθημα διαδικτυακά. Και μια υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του. Μάλιστα. Αν δεν εμφανιστεί ο μαθητής, τότε οι απουσίες μετράνε κανονικά. Τώρα, αν όμως ο μαθητής μπορεί να έχει κάποια γρήπη ή μπορεί να έχει κάτι άλλο, υπάρχουν τα δικαιολογητικά με τις ασθένειες των γιατρών που μπορούν να δικαιολογήσουν, όταν αυτές είναι δικαιολογημένες από τις πάντα. Ναι, κύριε Καλαμπόκα. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν είναι και σαφές 100% τουλάχιστον σε μένα. Εάν κάποιος κάνει το τεστ και βγει ένα παιδί θετικό στον κορονοϊό, που δεν φταίει, υπάρχει διαδικασία πάλι της εκπαίδευσης, μπορεί και παρακολουθεί τα μαθήματα κανονικά? Βέβαια, κανονικά. Ωραία. Από το σπίτι. Από το σπίτι. Από τον Νοέμβριο που κλείσανε τα σχολεία, είχαν μοιραστεί τα παιδιά πριν, όχι να το πω καλύτερα, από το Σεπτέμβριο που ανοίξαμε τα σχολεία μας και είχαμε κάποιες περιπτώσεις μαθητών μας είτε που είχαν κολλήσει, είτε είχαν κάποιο, ανήκαν σε ευπαθή ομάδα ή κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού ανήκει σε ευπαθή ομάδα και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει διότι υπήρχε κίνδυνος της μετάδοσης, τότε είχαν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα τηλεκπαίδευσης σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης και παρακολουθούσαν τα μαθήματα με το πρόγραμμα κανονικά που είχε φτιαχτεί από την δευτεροβάθμια και το παρακολουθούσαν τα μαθητά, οι μαθητές μας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Αυτοί οι μαθητές τώρα που είναι θετικοί, ας πούμε, με το self-test που είπαμε, μπαίνουν σε αυτά τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί από πέρυσι το Σεπτέμβριο και παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ κύριε. Κύριε Κωνσταντίνου, συγγνώμη, Νικηφόρος Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΜΕ. Όχι, άκουγα, έβλεπα και μία άλλη είδηση, την οποία θα την πούμε σε λίγη ώρα. Γίνεται χαμός στην Αμερική, ακούστε το και εσείς, κύριε Κωνσταντίνου, με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αύριο το πρωί θα πάει ο Φάουτζι, που είναι επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής για τις μολύνσεις στην Αμερική, του CDC να ενημερώσει το Λευκό Οίκο, τον Biden, και μετά θα προεδρεύσει σύσκεψεις για να πάρθουν τα όποια μέτρα. Η Ευρώπη βέβαια κοιμάται, εντάξει, έχει μια... Έχει μια χρονοκαθυστέρηση. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση, κύριε Κωνσταντίνου, που καμιά φορά δεν ξέρω, εντάξει. Λέει, θα δούμε και λοιπά, δεν υπάρχει. Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, συνεχίζουν κανονικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτι τελευταίο, υπήρχαν κάποιες ειδήσεις τη Δευτέρα, χθες δηλαδή. Μάλιστα. Ότι έχουμε καταλήψει λύκια. Ναι. Είναι μικρός ο αριθμός, είναι μεγάλος ο αριθμός. Εσύ, Δηλαδή, και εμείς αρχίσαμε να το ψάχνουμε γιατί ακούσαμε κάποιες φήμες. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται μικρός αριθμός. Δεν ξέρουμε. Είναι μεγάλος αριθμός, όντως. Γιατί το έκανα και εγώ, έψαξα και εγώ λίγο το ρεπορτάζ. Και εμείς είδαμε ότι είναι μικρός αριθμός αυτή τη στιγμή. Βέβαια, υπάρχει αύριο ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο υπό την αιγίδα της ΟΛΜΕ, στο κέντρο της Αθήνας. Και την Πέμπτη το φοιτητικό, στο οποίο συμμετέχει και η Ομοσπονδία.
Δεν ξέρω αν το συντονιστικό, γιατί είχαμε δει μια ανακοίνωση του συντονιστικού των μαθητών που είχε συνεδριάσει στην Γράβα την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Από εκεί είδαμε ότι υπήρχε το ενδεχόμενο των καταλήψεων και τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια αυτά τα δύο, τη Τετάρτη και τη Πέμπτη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια ξεκάθαρη εικόνα για μεγάλο αριθμό. Ίσως να το δούμε, αν δεν ξέρω, από αύριο ή μεθαύριο. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Νικηφόρος Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΛΜΕ. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο χιουμοριστική εκπομπή. Τα βλέπουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Βρήκαμε ένα ωραίο βιντεάκι. Εγώ το είδα. Εντάξει. Το φτιάξε ένας πιτσιρικάς. Έβγαλε η κυρία Κεραμέως ένα για τις οδηγίες, ναι, με τα self-test. Ναι, 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 ναι. Το πήρε ο πιτσιρικάς πριν ο Κορδέλλας Νοικιακού Επιπλοποιού. Δείτε το λίγο. Δείτε το. Πώς νιώθεις που θα επιστρέψεις στο σχολείο τη Δευτέρα? Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που θα επιστρέψω. Τετράδιο με σημειώσεις, πού είναι? Το self-test το πήρες? Άλλη βλακιά κι αυτή. Τι πήρα, ναι, μην ανησυχείς. Είμαι θετικός. Έχεις δει τις οδηγίες? Την παρτονέτα τη βάζω από εδώ και βγαίνει από τον εγκέφαλο, έτσι δεν είναι? Εύκολο, δεν είναι? Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Έχω δει και το βίντεό σας, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε βγάλει και βίντεο. Λοιπόν, αυτά, είδες τι γίνεται. Χαλαρώνουμε για λίγο. Λοιπόν, δεν είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, κυρία Κεραμέως, να ξέρει. Άρχισε πάλι την Κεραμέως. Εγώ λέω ότι λέω ακούω για τα παιδιά. Δεν λέω εμένα, δεν μου είναι συμπαθή. Πριν να την ακούσουμε, εντάξει, γιατί έχει κόρη, είπε. Θα σου πω ότι βρέθηκε και η κυρία Κεραμέως. Ευτυχώς που ήταν η κόρη μου κοντά εκεί. Λοιπόν, βρέθηκε στη Λίμνη Μαραθώνα να κάνει βόλτα την Κυριακή, νομίζω ήταν. Καλά, τι ναι, καλά έκανε η γυναίκα. Τη έχουν πέσει και δύσκολα, είναι αλήθεια αυτό. Έχω να πω ότι εγώ δεν κρίνω ότι καλά έκανε και πήγε τα παιδιά τη. Ευτυχώς, εγώ είπα αυτό. Είπα ευτυχώς. Ευτυχώς που δεν έπεσε κοντά σε κάτι, σε παιδιά. Α, εκεί αυτό εννοώ εγώ. Ναι. Άμα πάνε έτσι. Αποφεύγουν το συναισθημό, εννοεί. Θα μπορούσαν να πούν και για άλλους. Λοιπόν, αυτό είπα. Λοιπόν, να δει ο κύριος Διαμαντόπουλος, αγαπητέ Χρόνη, όταν αρχίσει η παρουσίαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα, θα δείξουμε ένα μεγάλο χορταστικό κομμάτι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα. Δύο λεπτά να πω τι είναι. Και άλλο αυτόν γκολ με την ψήφο αποδήμων. Πριν από αυτό, πάμε στην ψήφο. Πριν από λίγα λεπτά, δημοσιοποιήθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία θα κάνει αποχή από τις ονομαστικές ψηφοφορίες της Βουλής λόγω του ότι γίνονται με επιστολική ψήφο και όχι με φυσική παρουσία κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής. Αυτό γνωστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα. Αρχή γενομένης από αύριο, 14 Απριλίου, οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετάσχουν σε ψηφοφορία για άρση ασυλίας βουλευτή. Έχει προειδοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική εξέλιξη. Ναι. Λοιπόν, έχει υπάρξει μια πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει να το πω για την ψήφο των αποδήμων. Ζήταγε κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε η κυβέρνηση. Μετά και βγήκε η κυρία Τζάκρη, υπεύθυνη το ΜΕΑΡΚΙ. Μπορεί να μην τα άλλαξε. Τι να μπορεί να. Αν δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Μα είναι το δεύτερο αυτό γκολ. Να θυμίσω τα self-test με τη Siemens. Ναι. Πρέπει λίγο να προσέχουν εκεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, έγινε αυτό και λοιπά. Αλλά το μαζέψαν γιατί αυτό θέλει πάνω από 200 ψήφους. Οπότε βλέπω λίγο δύσκολο. Ακούω για τους συναδέλφους στα κανάλια το πρωί. Όλοι μιλούσαν για τεράστιο λάθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό γκολ. Δεν το λέω. Τεράστιο. Όλοι μιλούσαν. Το καυτηριάσαμε, το είπαμε, το φτιάξαμε. Αλλά άλλη κυβερνούτ. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσει. Όμως θέλω να σου πω, όταν υπάρχει όμως κάτι. Υπάρχει μια κοινή γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια ξεκάθαρη θέση. Και για μένα πάρα πολύ σωστή και διακριτή. Έρχεται ο τομεάρχης, λέει κάτι διαφορετικό, αλλάζει, δημιουργούνται τα πάνω κάτω. Δεν είναι παραφωνή αυτό? Παραφωνή, αστοχία. Τι να κάνουμε. Προχωράει. Ζωή προχωράει, το σχολιάσαμε. Το καταγράψαμε. Να, ορίστε εδώ η φίλη λέει 40 χρόνια λέει είναι τα κόμματα εξουσία και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και δεν έφεραν λέει την ψήφο των ομογενών. Καλά λέει. Σωστά. Μια χαρά τα λέει. Το έγραψε. Λοιπόν. Να πάμε να αναφέρουμε πού είναι. Να δείξουμε ένα ανάλαφρο. Όχι, να πάμε να δείξουμε και μετά το ανάλαφρο. Εντάξει. Τι έγινε με την δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα, GPO είναι? Ναι, είναι GPO. Έχουμε την κάρτα με την πρόθεση ψήφου, να το βρούμε ή να πούμε κατευθείαν
Πάμε να δείξουμε τους υπουργούς, θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πούμε. Θα το πάμε ανάποδα εμείς. Ορίστε. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω δύο λεφτά να το βρούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, γιατί εδώ στα 22 μέτρα πώς θα το. Λοιπόν, οι πιο δημοφιλείς υπουργοί είναι ο Νίκος Δένδιας. 68,6% ταξιδεύει αύριο νωρίς το πρωί με την πρωινή πτήση για την Τουρκία. Θα επιστρέψει την ίδια μέρα αύριο βράδυ. Θα πούμε μετά. Για το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών ή και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, που έγινε και η ενημέρωση για το τι γραμμή θα ακολουθηθεί. Λοιπόν, πιο δημοφιλής υπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την αρχή Νίκος Δένδιας, 68,6 σύμφωνα με την GPO. Λοιπόν, Κικίλιας 57,7. Παναγιωτόπουλος Νίκος το Άμυνας 57,7. Τα ίδια. Σταϊκούρας στην πρώτη πεντάδα, Πιερακάκης 52,7. Σταϊκούρας επιτυχία 49,6 για Υπουργό Οικονομικών. Ξέρεις, ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το λέω. Πάντα το βλέπουμε. Ακριβώς. Ναι. Χατζηδάκης εργασίας, με δύσκολο πόστο. Εντάξει. Ούτε ψήλου στον κόρφο του Κώστα του Χατζηδάκη. Ναι, όντως, και με το νομοσχέδιο για το εργασιακό. Θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα, εντάξει. Θα έχουμε και το κουκουέ την άλλη εβδομάδα εδώ, εκπροσώπους και λοιπά. Ανοίξουμε λίγο το θέμα των εργασιακών. Λοιπόν, ψηλά και ο Ξερχοίδης, ο Δήμος Καδαλιάς. Απλά πρέπει να δούμε και την προηγούμενη φορά πόσο ήταν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις στα ποσοστά για κάποιους. Λοιπόν, σε αυτή την κάρτα ο κ. Σοχοίδης είναι 46,4, μετά είναι ο κ. Βορύδης 38,3, μετά ο κ. Γεραπετρίτης σταθερός 37,6 εκεί, ο Καραμαλής, ο οποίος έχει δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική, 37,1 για το θέμα των λεωφορείων, ο Κώστας Τσιάρας, δικαιοσύνης 35,9, ο Άδωνης Γεωργιάδης 35,3, ο Χάρης Θεοχάρης 34,3, ο Μηταράκης, δύσκολο, πολύ δύσκολο υπουργείο, 34,2, Πλάκιο Τάκης 33,8, μετά είναι η κυρία Κεραμέως, ορίστε, Κεραμέως, βλέπεις, τους πετυχημένους εδώ στην πρώτη κοσάδα, πώς είναι όλοι, 50. Λοιπόν, Κεραμέως 31,7, ο κύριος Κρέκας, ο οποίος είχε χαμηλούς τόνους όλο αυτό το καιρό, 31,3, ο κύριος Πικραμένος αντιπρόεδρος κυβέρνησης 30,9, η κυρία Μενδώνη, εντάξει, πρώτη-τελευταία σε αυτό το κατάλογο, 30,1 και τελευταίος πλήρως ο Λιβάνος, 24,9. Έχουμε την πρόθεση ψήφου. Ναι, να πω λοιπόν ότι έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας powergame.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 35,9%, έχει μια μικρή μείωση στη τάξη του. Powergame είναι alter ego, Γιάννης Κουρτάκης κλπ. Βέβαια, κλπ. Ναι. 0,2% παραπολιτικά ουσιαστικά είναι. Παραπολιτικά. Από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 23,5% από 22,7% στην προηγούμενη έρευνα. Τρίτο κόμμα, το κίνημα αλλαγής με 7%, το ΚΚΕ με 6,4%, η ελληνική λύση το 4%, το ΜΕΡΑ 25% με 3,4%. Παράλληλα, λέει, 19,8% δηλώνει ότι θα ακολουθήσει άλλες επιλογές, ενώ το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει αποφάσιστο. Διατηρεί προβάδισμα ο κ. Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και ποιος μπορεί να διαχειριστεί πιο σωστά την οικονομική κρίση. Και είπε στους υπουργούς αυτά. Λοιπόν, να διαβάσω, θα μας πείτε κύριε Καλαμπόκα μετά, αν έχετε αντιμετωπίσει γενικά και μεταξύ του προσωπικού του Δήμου, αν έχουμε κρούσματα, αν είχαμε τέτοιες κρίσεις, αν όλος ο μηχανισμός λειτουργεί, ή αν θέλετε τώρα να μας το πει ο Μανώλης ο Καλαμπόκας και σε λίγη ώρα θα διαβάσω και μια είδηση που δεν προλάβαμε χθες, γιατί αρχίζουν στην αγορά, μάλλον πείτε το αυτό για να το πούμε τα ολοκληρωμένα. Εννοείται πως είχαμε και κρούσματα είχαμε. Ναι. Και μέσα στην διοίκηση του Δήμου και στα ιατρία και στο προσωπικό, σε πολλές περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είχε γίνει σωστή προετοιμασία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπου υπήρχε, πάντα εφαρμόζομαι το πρωτόκολλο το ΕΟΔΗ, ήταν όλοι ενημερωμένοι, βγαίνανε σε διαδικασία καραντίνας και όπως τονίσαμε και προηγουμένως, πάντα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά κέρυες θέσεις, ιατρία, μέσα στη διοίκηση, υπήρχαν αντισηπτικά από την πρώτη στιγμή, τρομερή επάρκεια σε υγειονομικό υλικό, μέτρα προστασίας, στους εργαζομένους στην καθαριότητα, γινόντουσαν τακτικές απολυμάνσεις. Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα για να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας και να είμαστε σωστοί απέναντι στη διαδικασία, στην πανδημία. Ένας φίλος εδώ που ρωτάει είναι από το μεταξουργείο. Σε ποιο γιατρίο, λέει, πρέπει να πάω, είμαι άρρωστος, έχω πυρετό κλπ. Και νομίζω, δεν ξέρω, αγωνιώ. Και ένα είναι κοντά σε διάφορα ιατρία. Είναι και στο τέταρτο δημοτικό ιατρείο, μια στον Κολονό. Μία οδό θα το πείτε να το ακούσει κιόλας. Ή και στο πρώτο δημοτικό ιατρείο, Σόλωνος 78. Σόλωνος. Που είναι Σόλωνος 78. 36-26-587. 36-26-587. Εκεί μπορεί να εμφανιστεί
και να πει ότι παιδιά δεν είμαι καλά, κάποιος θα με εξετάσει κλπ. Θα πάει με τη μάσκα του, πώς θα γίνει. Εννοείται ότι όποιος θέλει προσέρχεται. Ναι, μετά. Αν θέλει συγκεκριμένο ραντεβού, θα πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, θα κλείσει το ραντεβού με την ιατρική ειδικότητα που θέλει και θα εξυπηρετηθεί με ραντεβού. Αν υπάρχει κάποιο έκτακτο, εννοείται. Δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να έρθει. Αλλά αν θέλει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, μια εξέταση, κάτι να κάνει, καλό να κλείσει ένα ραντεβού πιο πριν. Μάλιστα. Αν θέλει να πει να κάνει για το self-test, πάλι θα τον παρακαλέσω να κλείσει ένα ραντεβού. Και να πω κάτι, γι' αυτό που είπατε λίγο, να επισημάνω και για τα σχολεία. Ότι αν δείτε ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά, φαίνεται και από την κατάσταση στα σχολεία στην Αθήνα. Ότι καλός ή κακός, καλός, δεν είχαμε πολλά κρούσματα. Και φροντίσαμε να είναι και ούτε ιδιαίτερα παράπονα, που φαίνεται ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Υπήρχε καλή προετοιμασία και υποστήριξη των σχολείων και μέσω της εντατικής προσπάθειας και των προέδρων των σχολικών επιτροπών και του εκπαιδευτικού προσωπικού εννοείται. Δεν είχαμε πολλά κρούσματα, υπήρχαν επάρκεια σε υγειονομικό υλικό, σε αντισηπτικά και επίσης είμαστε ο μόνος Δήμος που καταφέραμε και πετύχαμε να έχουμε παραπάνω προσωπικό καθαριότητας από αυτό που αρχικά έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μία είδηση. Τι είναι είδηση, είναι αγγελίες. Εδώ, κυρία Κάτσου, πρέπει να το προσέξετε. Σουβλατζίδικο. Δεν θα πω την περιοχή. Ζητά κοπέλα εμφανίσιμη. Σουβλατζίδικο. 30-35 ετών. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Τετράωρη εργασία. Μισθός 210 ευρώ. Μας το έχει στείλει φίλος από προχθές. Άλλο γραφείο. Ζητά κυρία με γνώσεις ή κοπέλα, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι εκείνη την ηλικία. Εργασία τετράωρη πρωινή 150 ευρώ. Εδώ πιθανότατα κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε ζητηματάκια. Αντιμετωπίσουμε το Μάιο και έλου και θα αντιμετωπίσουμε. Το ξέρουν και στην κυβέρνηση, το ξέρουν και στο Υπουργείο. Και ανεργία θα αντιμετωπίσουμε και απολύσεις θα υπάρξουν. Είναι μια οικονομική κρίση, απότοκος της επιδημιολογικής κρίσης, με προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα, εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό φωνάζουμε και από εδώ και οι θεσμικοί φορείς και οι παράγοντες αγοράς ότι χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο στήριξης την επόμενη μέρα επιχειρήσεων και εργαζομένων. Και νομίζω ότι θα έχουμε, και σας το δίνω από εδώ, ας το βάλουμε και να πούμε και ένα αποκλειστικό, την επόμενη εβδομάδα ή τέλος αυτής της επόμενης έρχονται ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για φορολογικές δηλώσεις, παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις, διευκολύνσεις σε 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Φορολογικές δηλώσεις θα πάνε μάλλον Ιούλιο. Για δηλώσεις. Ναι, μέχρι τέλος Ιουνίου, μάλλον παράταση. Για δηλώσεις. Για φόρο εισοδήματος, για τεκμήρια, για ηλεκτρονικές αποδείξεις. Για ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι ένα πακέτο, το πρώτο πακέτο που αφορά τα φορολογικά και αναμένονται ανακοινώσεις μέχρι το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Θα πάνε μέχρι τέλος Ιουνίου παράταση και η πρώτη δόση θα είναι 2 δόσεις τον Ιούλιο. 8 δόσεις πάντως θα είναι φέτος. Καταστροφή. Όπως και λοιπόν, πέρσι. Εντάξει, εδώ θα αρχίσουν οι γκρίνιες μετά. Θα αρχίσουν κόσμου. Οι γκρίνιες, ναι. Θα αρχίσουν. Ο κόσμος είναι εστίαση, έχει σοβαρά προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Και όχι φανταστείτε. Και στο λιανεμπόριο. Και φανταστείτε, ξεχάσετε, βγάλετε τον ιδιοκτήτη απ' έξω που πείτε ότι μπορεί να έχει κάποια λεφτά. Τους εργαζομένους εκεί. Μάλιστα. Όλοι αυτοί που δουλεύανε και τόσο καιρό δεν δουλεύουν. Προβλήματα. Ρητορικό και όλα αυτά που περιγράψαμε για τα μέτρα στήριξης και όλα αυτά που κάνουμε στο Δήμο κοστίζουν λεφτά. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Και κάπου πρέπει να βρεθούν και να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα. Πάνω απ' όλα οι ζωές. Γιατί εμείς το βλέπουμε πάντα ανθρωποκεντρικά. Και έτσι πρέπει. Όχι όπως κάτι. Αλλά έχει είναι εντάξει. Βορειοευρωπαίοι είναι μεγάλοι που το βλέπουν. Και έτσι πρέπει. Ο άνθρωπος είναι προτεραιότητα. Κατά το παρελθόν, θέλω να πω. Λοιπόν, ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη. Ας απαντήσει για αυτή την κατάσταση που φαίνεται ότι διαμορφώνεται από μια παλιά ελληνική ταινία ο Μεγάλος. Ο Μεγάλος. Ο Βέγκος. Βάλτε το. Βάλτε το να το δούμε. Θα το βρούμε. Δανεικά δεν δίνει κανένας. Λαχείο δεν εννοώ να κερδίσω. Μια φορά βρήκα κάτι λεφτά στον δρόμο, πήγα και τα παρέδωσα στην αστυνομία. Τι ατυχία είναι αυτή. Όλα ανάποδα. Και τον καφέ, ποιος θα τον πληρώσει. Τον καφέ, ξέρω εγώ. Να πάρ' το φλιτζάνι, πήγαινε στην καφετζού, να σου πει. Πήγαινε να δεις. Ρώτα και θα δεις ποιος θα πληρώσει τον καφέ. Ωραία. Λοιπόν, να πω λίγο για τα μέτρα στήριξης, λίγο τι γίνεται με τα εργασιακά. Και, ότι... και μετά θα κάνει την αποφώνηση σε αυτό το κομμάτι. Ο Μανώλης ο Καλαμπούγκας θα τον χαιρετήσουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε τα χρήματα των χορηγών. Πάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έρχεται ένα νέο εργασιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε πολλά μέτωπα. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το 8ωρο και το ελαστικό 8ωρο, τις υπερορίες. Και πώς θα είναι και θα δημιουργηθεί, ίσως δημιουργηθεί, θα έχουμε
και ίσως κάποιες αντιδράσεις, αυτό φαίνεται. Σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι είναι fake news αυτά που ακούγονται, ότι καταργείται το 8ωρο και ότι θα υπάρξει ελαστικό. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο. Αν δεν το δω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι. Υπάρχουν τομές, υπάρχουν παρεμβάσεις, περιμένουμε να το δούμε. Είναι ξεκάθαρο. Να πω ότι μέχρι 19 Απριλίου, μέχρι τέλος εβδομάδα, συγγνώμη, εσείς που είστε ιδιοκτήτες ακινήτων και λαμβάνετε κουρεμένα μισθώματα, θα πρέπει να μπείτε να κάνετε τις διορθωτικές, τις τροποποιητικές δηλώσεις για να πάρετε, να λάβετε τα χρήματα. Μην χάσετε την ημερομηνία. Και ότι και αυτήν την εβδομάδα υπάρχουν πάρα πολλές καταβολές και επιδομάτων το ΠΚΑ, προνοιακών επιδομάτων, αλλά και τις αποζημίωσεις ειδικού σκοπού. Επίσης, με νομοσχέδιο που ήρθε το πρωί στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Ακατάσχετη, αφορολόγητη. Και παλιά ήταν, δεν έχει αλλάξει. Είναι από την αρχή είναι αυτό. Ναι. Τώρα είναι και για όλο. Ακόμα και αν είσαι πληττόμενος μόνος και δεν δουλεύεις, όχι σε κλειστή επιχείρηση. Αφορά όλους. Όλους μα όλους είναι κατάσχεση και αφορολόγητη. Επίσης, γλιτώνει το τέλος επιδιδεύματος οι αγρότες και οι αλλοίς. Είναι σημαντικό. Αυτά έχω να πω και θα τα δούμε το επόμενο. Για αυτό το οποίο είπατε καλά, εμείς θα ανοίξουμε το θέμα των εργασιακών και την άλλη εβδομάδα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, παρά την ανακοίνωση που έβγαλε ο Κώστας Χατζηδάκης, ο αγαπητός υπουργός, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη σπέκουλα για το 8ωρο, το οποίο γίνεται συμφωνημένο 10ωρο με ψηφιακή κάρτα, αλλάζει ο νόμος για τις γονικές άδειες, είναι πάρα πολλά. Για να καταλάβει κανείς τι γίνεται, πρέπει να διαβάζει προσεκτικά. Όχι ότι τα κεντροδεξιά κόμματα δεν έχουν ευαισθησία στους εργαζόμενους, αλίμονο. Αλλά πρέπει να διαβάζει για να βγάλει συμπεράσματα, να βλέπει τη μία μεριά, να βλέπει και την άλλη, τι λένε Μανώλη Γαλαμπούκα τα αριστερά κόμματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα εργασιακά δίνει έμφαση στο ΚΚΕ. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ θα το σηκώσει τώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και έξω κοινοβουλευτικά κόμματα. Η αλήθεια είναι πάντα, λοιπόν, βέβαια, κάπου πάντα στη μέση. Στη μέση, ναι, εντάξει. Ας πούμε το ΚΚΕ τώρα πριν από λίγα λεπτά λέει ότι ο Υπουργός Εργασίας βεβαίως ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζει ένα νομοσχέδιο που αποτελεί αιτία πολέμου, λέει το ΚΚΕ, για τους εργαζόμενους. Έχει αλέξει ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω. Θα πάμε τώρα σε λίγη ώρα. Από την μία τεινά στον αέρα τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων και οικογενειών και μετά η δεκάωρη δουλειά, οι απλήρωτες υπερορίες, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, η καθιέρωση εξελεγμένων μορφών, εκμετάλλευση, τηλεργασία κλπ. Ανοίγει όλα τα θέματα το Κομμουνιστικό Κόμμα και όχι μόνο. Λοιπόν, Μανώλη Καλαμπούκα, ένα σχόλιο. Και κάπου εδώ, αισιόδοξο. Πάντα, πρέπει να είμαι αισιόδοξο. Εννοείται, ειδικά σήμερα το γενεθλίο μου, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Δηλαδή, αν δεν είμαι, και σήμερα εννοείται. Αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να βρούμε πάντα λιγάκι τη θετική πλευρά. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, η διαχείριση της πανδημίας, πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους τους ανθρώπους. Αλλά πιστεύω ότι κοντεύουμε, πλησιάζουμε προς το τέλος και αν δείξουμε λιγάκι υπομονή και σεβαστούμε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες καλώς ή κακώς πρέπει να πάρθουν, στο τέλος θα βγούμε νικητές. Θα βγούμε νικητές. Είμαστε ωραία. Με το στόχο λοιπόν, των αισιόδοξων. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Καλαμπούκα. Εγώ ευχαριστώ. Χιλιόχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χιλιόχρονος πραγματικά. Τα όνειρά σου, ευχές μου. Ευχές μας, όλων μας, για μία ακόμα φορά. Χρόνια καλύτερα. Γιατρός ή μευτήρας, γυναικολόγος, πανεπιστημιακός και αντιδήμαρχος υγείας και παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, να βάλουμε να πάμε στην παρουσίαση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το σχέδιο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας στο κανάλι το προσωπικό του στο YouTube. Θα δείξετε ένα πολύ μεγάλο χορταστικό κομμάτι. Χορταστικό κομμάτι, έχουμε και χρόνο, αλίμονο. Και μετά διάλειμμα. Πάμε να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Μέσο μακροπρόθεσμα θα είναι πολλαπλάσιο. Στο δικό μας όραμα, η οικονομία είναι ο πλούτος που παράγεται με τρόπο βιώσιμο και κατανέμεται με τρόπο δίκαιο. Είναι η ανάπτυξη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Είναι το περιβάλλον στο οποίο επιβραβεύεται η εργασία, η καινοτομία, το υγιές επενδυτικό ρίσκο. Είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Γιατί στο δικό μας όραμα, δυνατή οικονομία και ισχυρή κοινωνία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Προϋπόθεση βέβαια για να προχωρήσουμε είναι πρώτα απ' όλα να ακούσουμε. Να βάλουμε στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Τους καταστηματάρχες, τους εμπόρους, τους εργαζόμενους.
τον κόσμο της εστίασης και του τουρισμού, τον αγροτικό κόσμο. Στο πλάι αυτών επιστρατεύουμε την επιστημονική γνώση. Τη γνώση που δεν φορά ούτε κομματικά γυαλιά, ούτε κουβαλά ιδεολογικές αγγυλώσεις. Ο κρίσιμος παράγοντας για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι οι άνθρωποι που αποτελούν τον πυρήνα της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Δηλαδή, η μεσαία τάξη. Αυτή που χτυπήθηκε περισσότερο μέσα στην πανδημία. Η μεσαία τάξη που ενώ προεκλογικά έγινε σημαία ευκαιρίας, σήμερα για την κυβέρνηση είναι η αόρατη τάξη. Το σχέδιό μας λοιπόν αφορά όλους αυτούς. Πρωτίστως τη μεσαία τάξη και τους νέους που αγωνιούν για το αύριο. Και επιχειρεί το σχέδιό μας οργανωμένα να βάλει μια τάξη με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό σε ό,τι σήμερα απειλεί την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για όλα τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιό μας λοιπόν αποτελείται και εκτείνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας νέας γενιάς ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε τον καιρό της πανδημίας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, από την αρχή της πανδημίας, πέρυσι το Μάρτιο, μέχρι και το τέλος του 2020, έχουν δημιουργηθεί νέα χρέη 17 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Χρέη που διωγγώνονται όσο ο καιρός περνάει, όσο η κρίση βαθαίνει και όσο η κυβέρνηση δεν αλλάζει πολιτική. Αν δεν αντιμετωπιστεί δραστικά αυτή η ορολογιακή βόμβα, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Συρρήκνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, αύξηση της ανεργίας, μείωση των δημοσίων εσόδων. Στο βαθμό δε που θα συνοδευτεί και από γενικευμένες πτωχεύσεις με βάση τον νέο πτωχευτικό κώδικα, θα οδηγήσει σε νέο κύμα φτωχοποίησης με πρώτα θύματα τους ευάλωτους και τους πολίτες των χαμηλών αλλά και των μεσαίων εισοδημάτων. Μία τέτοια εξέλιξη θα επιδεινώνει περαιτέρω το οικονομικό κλίμα και την ψυχολογία της αγοράς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για ανάκαμψη. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη χωρίς ριζική λύση στο πρόβλημα των χρεών της πανδημίας. Γι' αυτό και σήμερα προτείνουμε με τόλμη και χωρίς αγγυλώσεις μια γενναία ρύθμιση των χρεών της πανδημίας και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες και έρχομαι ευθύς αμέσως στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασής μας, του πρώτου πυλώνα. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, έχοντας ως προηγούμενη θετική εμπειρία τη ρύθμιση που θεσπίσαμε ως κυβέρνηση το 2019 για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σχεδιάζουμε για χρέη που δημιουργήθηκαν ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από το Μάρτιο του 20 μέχρι τουλάχιστον και το τέλος Αυγούστου του 2021 και αφορούν φυσικά πρόσωπα με απώλεια εισοδήματος ή απώλεια θέσης εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους με προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος, σχεδιάζουμε την πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, τη διαγραφή μέρους βασικής οφειλής για συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών, την αποπληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε ως 120 δόσεις. Η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής θα αφορά τον φόρο εισοδήματος, το τέλος επιτιδεύματος, τον έμφυα, τις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, την εισφορά αλληλεγγύης. Κριτήριο για το ποσοστό
της μείωσης της βασικής οφειλής θα είναι το ποσοστό απώλειας εισοδήματος την περίοδο της κρίσης για τα νοικοκυριά και το ποσοστό μείωσης του τζίρου για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, για μείωση εισοδήματος ή τζίρου από 10 ως 29%, μείωση της βασικής οφειλής κατά 40%. Για μείωση εισοδήματος ή τζίρου από 30 ως 40%, μείωση της βασικής οφειλής κατά 50%. Για μείωση εισοδήματος ή τζίρου άνω του 40%, μείωση της βασικής οφειλής κατά 60%. Η πλήρης διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και οι δόσεις, θα εφαρμόζονται σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που έχουν μείωση εισοδήματος ή τζίρου κάτω από το 10%, προσφέροντας έτσι οριζόντια ανακούφιση σε όλους τους πολίτες την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Για τα χρέη προς τις τράπεζες, προτείνουμε για όσο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες, αναστολή πληρωμών, περίοδο χάριτος για ρυθμισμένες οφειλές, επιμήκυνση περίοδου αποπληρωμής με αναπροσαρμογή επιτοκίου, διαχωρισμό οφειλών σε εξυπηρετήσιμες και μη, με ρύθμιση του πρώτου μέρους και πάγωμα του δεύτερου, διαγραφή μέρους της οφειλής για τους ευάλωτους και τους πληττόμενους οφειλέτες. Και σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης να νομοθετήσουμε σειρά παρεμβάσεων που έχουμε έτοιμες, παρεμβάσεων που θα επαναφέρουν το ρόλο του δημοσίου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη συμμετοχή του δημοσίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τον καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό υπέρ της πραγματικής οικονομίας και των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο νομοθετικό σχεδιασμό μας περιλαμβάνονται επίσης η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας που τυχόν υπολογίστηκαν κατά την κρίσιμη περίοδο, η αναστολή πτωχεύσεων και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, το πάγωμα της τοκοφορίας, η μη απώλεια προηγούμενων ρυθμίσεων. Ενώ βασικό μέρος του σχεδιασμού μας αποτελεί και η δημιουργία νέων εγκυοδοτικών σχημάτων με κοινωνικά κριτήρια και εστίαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτός ήταν ο πρώτος πυλώνας του σχεδιασμού μας. Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου μας είναι αυτός που αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως και εισαγωγικά είπα, αν δεν υπάρξει όθηση στην οικονομία, η οικονομία δεν θα ξαναπάρει μπρος. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα ρευστότητας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απλά δεν θα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους. Και οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Θα είναι δραματικές και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και για τους χιλιάδες εργαζόμενους που αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο 9 σημαντικών μέτρων. Πρώτον, την κάλυψη του τμήματος των επιταγών ή των αγορών, των αναγκαίων αγορών των επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να επανακινήσουν μέσω κρατικού δανεισμού, μέσω ενός προγράμματος κρατικής δανειοδότησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ύψος ενίσχυσης ίσο με το 30% του κόστους προμηθειών που είχαν οι επιχειρήσεις το 2019 και ορίζοντα αποπληρωμής από το 2023 και ως 5 έτη. Δεύτερον, την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η επιδότηση θα καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη και θα έχει διάρκεια 6 μηνών. Παράλληλα, ο εργοδότης θα οφείλει να διατηρήσει το σύνολο των εργαζομένων του για επιπλέον 6 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης,
χωρίς μεταβολή των εργασιακών του σχέσεων. Τρίτον, μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Είναι αυτό το μέτρο που από την πρώτη στιγμή είχαμε προτείνει, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να προχωράμε με επιστρεπτές προκαταβολές σε επιχειρηματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν, αλλά χρειάζονται επιδότηση και ενίσχυση. Τέταρτον, η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω και του τραπεζικού δανεισμού από τις συστημικές τράπεζες, μέσα από ένα πρόγραμμα εγγυήσεων με υψηλό ποσοστό δημόσιας κάλυψης, έως 90% κάθε δανείου, χωρίς όριο ανώτατου ποσοστού κάλυψης. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί η απαγόρευση πρόσβασης που ισχύει σήμερα για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, η πραγματική οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει. Και η Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, αρκεί αυτό να λειτουργήσει σωστά και τολμηρά. Πέμπτο, ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα σημαντικό συμπληρωματικό μέτρο που αποτελεί χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών και η κρίση της πανδημίας το καθιστά σήμερα εξαιρετικά σημαντικό. Έκτο, ενεργοποίηση του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων. Το πρόγραμμα μπορεί να δράσει συμπληρωματικά με τα άλλα μέτρα, βοηθώντας ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια οικονομική δραστηριότητα. Έβδομο, ρύθμιση των οφειλών προς τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με την διευκόλυνση πληρωμής σε τουλάχιστον 24 δόσεις. Διότι βάρος δεν είναι μόνο τα χρέη προς εφορίες και τράπεζες, αλλά και προς τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή τη ΔΕΗ, τον ΝΟΤΕΤ, η ΙΔΑΠ και φυσικά τους Δήμους. Όγδοο μέτρο, η διαγραφή του τέλους επιτιδεύματος στη βάση των μηνών αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης για να αντιμετωπιστεί μια μεγάλη αδικία που συμβαίνει εδώ και μήνες και πρέπει να διορθωθεί. Το τέλος επιτιδεύματος είναι φόρος για την άσκηση επαγγέλματος. Είναι λοιπόν εντελώς παράλογο να απαιτεί το κράτος την πληρωμή αυτού του φόρου όταν το ίδιο έχει διακόψει τη λειτουργία επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Λοιπόν, επανήλθαμε και κυρία Κάτσου, μεγάλος παρέα μας. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστας Αργυρός. Από πριν απλό, παιδιά, γεια σας. Ναι, μπράβο. Παιδιά. Μου έχει κάνει παρατήρηση εγώ. Εννοείται, παιδιά, είναι πολύ φιλικό κλπ. Μα είμαστε φιλικοί όμως. Έλα, ναι. Φιλικά. Όλοι παιδιά δεν είμαστε. Γεια σας, Γαλλία. Τέλειος αρέσκος, Κώστας Αργυρός. Θα πάμε όμως τώρα στην... Α, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Πριν πάμε στη Ματρίνα Πολυχρόνη για την εικόνα, την υγειονομική εικόνα της ημέρας. Παρεπτόντως δεν σχολιάσαμε, θα το σχολιάσουμε αύριο για να δούμε όλες τις ανακοινώσεις του Τσίπρα. Δείξαμε, ναι, πρέπει να το δούμε, να αναλύσουμε, θα το σχολιάσουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα, η υγειονομική εικόνα της ημέρας είναι όχι χάλια. Νομίζω έχουν σπάσει ρεκόρ των ρεκόρ. Δύο λεπτά. Διασωληνωμένοι σίγουρα. Διασωληνωμένοι 802 άτομα. Ποτέ άλλο. Είναι η πρώτη φορά που χτυπήσαμε 800. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί και ο αριθμός αυτό που δεν είναι. Τα 93 άτομα οι νεκροί που έχουμε σήμερα και ανακοινώθηκε πριν από λίγο δεν είναι μεγάλο νούμερο. Είναι ρεκόρ για το 21. Ρεκόρ του 21, λέει ο κύριος Αργυρός. Τα 4.033 κρούσματα με κρίσιμη σημασία έχουν.
Γιατί εντάξει, τα δύο νούμερα βλέπουν αυτούς που χάνουν τη ζωή τους και τα 802 άτομα. 1812 στην Αθήνα, 555 στη Θεσσαλονίκη, γίνεται χαμός, μας τα είπατε στην αρχή. Και 139 στη Λάρισα και γίνονται με τρεις έναν οικισμό Ρωμά σιγά σιγά μια είδηση εκεί. Θα έχουμε και άλλα θέματα, θα δούμε. Ελπίζουμε πως όχι. Εντάξει, δεν ξέρω, με αυτά τα νούμερα ούτε ο Λάζαρος δεν βγαίνει έξω, για να το πω λαϊκά, σε δύο εβδομάδες. Δηλαδή, αν πάει έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Διασυνωμένοι το θέμα. Και 802 άτομα, 93 πρόσωπα, 93 συμπολίτες που χάσαν τη ζωή τους. Πάντως, ο κύριος Αριγιάννης, που είχαμε το πρωί στο Newsbomb με δηλώσεις του, είπε ότι δεν πρέπει να θυσιάσουμε το καλοκαίρι για το Πάσχα. Δεν θα πρέπει να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Το λέω, είναι κοίτα να δεις. Επειδή μίλησα κάποια στιγμή και με τον κύριο Γεροτζιάφα από το Παρίσι, ο οποίος είναι επίσης πολύ σοβαρός καθηγητής, εγώ τον σέβομαι, γιατί από την αρχή δηλώσει ότι ήταν πάνω από 5 μέρες κλπ. Λέει, αρχίζει και μιλάει, η θέση του είναι ότι θα έχουμε νέο κύμα 4 τον Οκτώβρη. Ναι, ακούστηκε αυτό. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Θα το δούμε στην πορεία. Με αυτό το θέμα θα ασχολούμαστε. Θα είναι τα εμβόλια, θα προχωρήσουν, θα δούμε. Δεν ξέρω. Πάντως η εικόνα έτσι κάθε μέρα, γιατί δεν αντέχει και η αγορά, όντως, και κάνουμε τις κινήσεις, αλλά από την άλλη μεριά και υγειονομικά είναι πρόβλημα και πίσω ρέμα. Θα δούμε. Λοιπόν, είναι και το αποτύπωμα, ξαναλέω, ότι τώρα αρχίζει να φαίνεται το αποτύπωμα του λιανεμπορίου, του ανοίγματος, έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε και το αποτύπωμα των Λυκείων την επόμενη εβδομάδα. Περιμένετε να δούμε τώρα. Εδώ είναι, γι' αυτό το είπα εγώ έτσι από την αρχή. Είναι κρίσιμο δεκαήμερο. Πολύ. Και τα Σαββατοκύριακα πάλι. Βέβαια, πολύ σωστά Κώστα. Και η απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα. Εγώ αυτό που είδα τα Σαββατοκύριακα και το προηγούμενο και αυτό νομίζω. Δεν είναι καλό προμήνυμα. Χάος στην Αττική με τα 1812 κρούσματα. Όντως οι συνάδελφοι αρχίζουν να δίνουν αυτή την εικόνα. Πολύ άσχημη σημερινή υγειονομική εικόνα με τον COVID. Πάμε στη Ματίνα Πολυχρόνη, τα αυτοδιοικητικά νέα της ημέρας. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Συνεδρίαση αύριο για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η επικύρωση πρακτικών, η έγκριση προγραμμάτων αλλά και μέτρων για τη ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας στο επίκεντρο. Η θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την υλοποίηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης θα συζητηθούν αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 12 το μεσημέρι, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Rapid test στο γυροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιήσουν αύριο Τετάρτη κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο πλαίσιο της δράσης Ιπποκράτης. Συνεχίζονται οι θεματικές διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα. Αύριο αλλά και την 5η 15 Απριλίου στις 7 το απόγευμα μέσα από τη σελίδα του Απαντά στο Facebook περιήγηση με θέμα «Ρομαντικός περίπατος και ιστορίες αγάπης που γεννήθηκαν στην Αθήνα». Τη δυνατότητα να συνομιλήσουν διαδικτυακά με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, Νίκο Μπάμπαλο, θα έχουν αύριο οι κάτοικοι της πόλης. 6 με 8 το απόγευμα θα μπορούν να καταθέσουν στον Δήμαρχο τις ερωτήσεις, τις προτάσεις ή και τα παράπονά τους. Και κλείνοντας, αυτοψία στο Μέγαρο Τσίλε Λοβέρδου πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Πάμε να δούμε τις σχετικές δηλώσεις. Η παρουσία μας σήμερα εδώ με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δηλώνει ακριβώς την συνεργασία και τις συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Μέγαρο Λοβέρδου Τσίλερ λειτουργεί ως παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της έκθεσής του. Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτούμενο από τα ΠΕΠ Αττικής, από το ΕΣΠΑ δηλαδή της περιφερίας μας, ύψους 5,4 εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο, όπου ελπίζω κυρία Υπουργέ να μας δοθεί η δυνατότητα πλέον να το δώσουμε στους πολίτες και να το απολαύσουν. Λοιπόν, αυτά από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη και από την Υπουργό Πολιτισμού. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, πώς διαμορφώνει την κατάσταση επιδημιολογικά, υγειονομικά? Τι έχουμε για απ' έξω? Εντάξει, Johnson Johnson τη εξέλιξη, το είπαμε και στην Αμερική. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη πάλι ρίχνει πίσω το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Οι περισσότερες χώρες, έτσι κι αλλιώς, έχουν ανασταλεί παραδόσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Κάποιες χώρες είπαν ότι δεν θα σταματούσαν αν πάρουν τα εμβόλια, δεν ξέρω τι θα γίνει αν θα τα πάρουν. Είναι η κατάσταση δύσκολη σε αρκετές χώρες, έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και
σε χώρες όπως η Αυστρία που είναι περίπου αντίστοιχος ο πληθυσμός με εμάς, ναι. Ως τις 9 Μαΐου lockdown θα έχουμε, έτσι. Δεν θα το αφήσουν, ναι. Δεν σταματάει το lockdown. Στη Γερμανία η κυρία Μέρκελ επιμένει για πιο σκληρά μέτρα. Γαλλία και Ιταλία και εκεί τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Γενικώς δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία που είπες και εσύ για το φθινόπωρο, τι θα γίνει το φθινόπωρο, αν θα έχουμε μεταλλάξεις, τι μεταλλάξεις θα έχουμε και όλα αυτά. Γενικώς δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Ο Πόη, νομίζω το είπατε και χθες, αν θυμάμαι, είπε ότι το τέλος της πανδημίας δεν θα κηρυχθεί σύντομα. Θα δούμε πότε θα κηρυχθεί το τέλος της πανδημίας. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση τώρα με τα επιδημιολογικά και τα υγειονομικά. Να δούμε. Τώρα υπάρχουν βέβαια και άλλες εξελίξεις, όχι και τόσο ευχάριστες, θα έλεγα εγώ. Όπως. Νομίζω αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Πριν πάμε στην Ουκρανία, επειδή είμαστε στην επιδημιολογική εικόνα, δείξτε κάτι, μας το έστειλε φίλη τηλεθεάτρια. Ήταν, μπράβο, ναι, κηδεία Ρωμά πριν από λίγες μέρες. Εκεί, εντάξει, στις κηδείες υπάρχει συγκίνηση κλπ. Ωραία, αλλά εκεί όχι μόνο δεν τηρήθηκαν, δεν τηρούνται μέτρα. Δεν υπήρχαν, να βλέπουμε τα πλάνα. Δεν υπήρχαν όχι ούτε μάσκες, ούτε... Ναι, έχει και ψυχικό ήχο, να το δούμε. Να το ακούσει. Ναι. Κάποιοι, αλλά όταν το πλήθος όταν ήρθε κάτω, δεν συζητάω Κώστα, άστο για το είδαμε όλο. Λοιπόν, εντάξει, όταν φεύγει ένας άνθρωπος υπάρχει κλίψη, πάση σε όλα τα επίπεδα, αλλά στην κάτω αχαγιά ήταν. Λοιπόν, πάμε στην Ουκρανία. Ναι, στην Ουκρανία, κοίταξε, είναι σύνθετη κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ιστορία τώρα με τους στρατιώτες και από τις δύο πλευρές που φαίνεται να μαζεύονται εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες για αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Το BBC πριν από λίγο αναρωτιόταν αν θα κάνει παρέμβαση, αν θα κάνει επέμβαση μάλλον η Ρωσία στην Ουκρανία, στην περιοχή εκεί του Ντονμπάς, που θυμίζουμε ουσιαστικά κατοικείται από Ρωσόφωνους, έτσι. Βέβαια, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει. Πες μας, Κώστα, για να καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει το θέμα, τι ακριβώς γίνεται εκεί. Λοιπόν, είναι αυτή η περιοχή ουσιαστικά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, Ανατολική Ουκρανία, και λίγο πιο κάτω είναι η Κρυμαία και η Μαύρη Θάλασσα, που είναι πολύ σημαντικές βεβαίως και ενεργειακά. Μεγάλη πόλη εκεί στην περιοχή, λίγο πιο πάνω ο Οδυσσός, ή λίγο πιο κάτω μάλλον. Εκεί στον Ντονμπάς είναι το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, δύο πόλεις οι οποίες ουσιαστικά είναι σε μια κατάσταση μη αυτόνομη, δηλαδή ελέγχονται από τους Ρωσόφωνους. Πριν από μερικές μέρες ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, ουσιαστικά είπε ότι εγκρίνει τα σχέδια για την ανακατάληψη της Κρυμαίας. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, θα έλεγα εγώ. Ζητάει επιτακτικά να μπει στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ βέβαια έχει τη σοφία να του αρνείται προς το παρόν, αλλά τον στηρίζει. Έχουμε και δηλώσεις και από τους Αμερικάνους ότι τέλος πάντων δεν θέλουμε να αφήσουμε την Ουκρανία αβοήθητη. Είχαμε και αυτή την ιστορία με τα δύο στρατιωτικά πλοία που θα περάσουν το Βόσπορο για να πάνε προς τη Μαύρη Θάλασσα, τα Αμερικάνικα. Να βάλω προσθήκες για την οικονομία της συζήτησης. Ουκρανία, Ζελένσκι σήμερα Αμερικάνοι. Σωστά. Απέναντι είναι ο Πούτιν και οι Ρώσοι. Και ο Ερντογάν βγήκε χθες με τον Ζελένσκι. Ο Ερντογάν είχε καλέσει τον Ζελένσκι το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν είχε πάει αρχές Φεβρουαρίου στο Κίεβο. Έχουν υπογράψει μια συμφωνία οικονομικής βοήθειας για στρατιωτικό εξοπλισμό της Ουκρανίας. Βέβαια, επειδή βγήκε ο Λαυρόφ και είπε στον Ερντογάν να μαζέψει λίγο τα πόδια του και τα χέρια του, ο Ερντογάν βγήκε μετά και αυτός σε κλίμα φιλιρηνικό και να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση και όλα αυτά. Αλλά είναι σαφές ότι σε μία ακόμα περιφερειακή σύγκρουση η Τουρκία εμπλέκεται πολύ ενεργά. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε αυτό, ότι έχουμε διάφορες έτσι, κινήσεις, στρατιωτικές κινήσεις, υπάρχει ο φόβος, υπάρχουν κλίσεις. Η Ευρώπη για μία ακόμα φορά, θα λέγα εγώ, αμήχανη. Να θυμίσω ότι η Γαλλία και η Γερμανία υποτίθεται ότι ήταν εγγύητριες δυνάμεις αυτή τη συμφωνία ειρήνευσης, τη συμφωνία του Μίνσκ, την περιβόητη από το 2015. Αλλά ουσιαστικά η Ευρώπη δεν μπορεί να παρέμβει.
Και υπάρχει βέβαια, Βασίλη, όπως ξέρεις πολύ καλά, και το μεγάλο αγκάθι της σχέσης Γερμανίας-Ρωσίας. Καλά, ναι. Με τον αγωγό, τον Nord Stream. Ο Nord Stream 2, αν γίνει, που η Μέρκελ πιέζει επιτακτικά να έχει τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι πριν παραιτηθεί, πριν τελειώσει η θητεία της, ουσιαστικά βγάζει την Ουκρανία εκτός... Της καλής σχέσης της Μέρκελ με τον Ρώσο και σκανδαλίζει τους Αμερικανούς. Και τους Ευρωπαίους. Και τους Ευρωπαίους, αλλά... Και ο Μακρόν δεν πολύ ενθουσιάζεται με αυτό, έτσι. Και η Ουκρανία χάνει το ρόλο που είχε ως μια χώρα από την οποία περνούσαν ως τώρα αγωγοί. Αν γίνει αυτός ο αγωγός στην παρακάμπτη, η Ουκρανία χάνει και αυτή ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει. Είναι όλο αυτό λοιπόν το μείγμα εκρηκτικό. Προφανώς ο κύριος Ζελένσκι, αν πάει να κάνει κάτι, θα το κάνει με έγκριση από άλλους. Θα το αποφασίσει μόνος. Επειδή βλέπουν και την εκπομπή στην επανάληψη και βλέπουν και μεγάλο σχήμονες την άλλη φορά, και θέλω να το πω όταν βγάλαμε τον... θα το ξαναδείξουμε αύριο, κύριε Διαμαντόπουλε, αν δεν το έχετε σήμερα, με τον Αντώνη που δείξαμε τους ανθρώπους που... Μπράβο, τον Αντώνη που βλέπει με τα άλλα μάτια του. Όντως υπήρξε παρέμβαση για μια μερίδα ανθρώπων, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, δείχνουμε με αφορμή ένα περιστατικό και υπήρξε παρέμβαση. Τώρα θέλω να πω, το έχουμε. Ωραία. Να πούμε τότε την είδηση, ο φίλος ο Κώστας μας λέει για τις σχολές οδηγών. Ναι. Που είναι σε κρατική αναστολή τους τελευταίους 5 μήνες, είναι στα όρια της καταστροφής, μόνο το 30% πιαν πήρε τη μοναδική επιστρεπτέα. Με ένα μαθητή στο αυτοκίνητο είναι και πιο εύκολη χνηλάτη, λέει ο άνθρωπος. Δεν βγάζουν, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Αρχίζουν τώρα τα επαγγέλματα σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο. Να τα γυμναστήρια. Να σκάνε, βέβαια. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Πάρα πολλοί κόσμος, 50-60.000 άνθρωποι που κινούνται και οι σχολές οδηγών. Θα κάνουμε θέμα, φίλε Κώστα, και την άλλη εβδομάδα. Για τον Αντώνη, να ξαναδείξουμε τον Αντώνη να θυμηθούμε. Και ερχόμαστε Κώστα πάλι. Βάλτε τον, είναι και ωραίο. Τραγουδάει το γονίδι. Φοβιόμαστε, ούτε κρυφά βρισκόμαστε. Χάσαμε κάθε επαφή, αγάπη μου μοναδική. Πάω σε μέρη που πηγαίνες, ρωτάω τους φίλους τι έγινες. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεσαι, μου λένε μην απελπίζεσαι. Αυτό το τραγούδι το χαρίζω σε σένα. Μήπως τ' ακούσεις και γυρίσεις σε μένα. Αυτό το τραγούδι το χαρίζω σε σένα. Μάτια γλυκά και αγαπημένα. Καλά, φωνάρα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, υπήρξε παρέμβαση και στις ανακοινώσεις. Μαθαίνω εγώ, θα το τσεκάρετε εσείς που είστε πιο έγκυροι σε αυτό το ρεπορτάζ, από όλους μας, θα υπάρξει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι ούτε στα Μητρώα, να πάρουν ένα βοήθημα, δεν ξέρω απλά με ποια διαδικασία. Νομίζω ότι δόθηκε, γιατί υπήρξε μια επιτροπή που είδε, δεν θέλω να το πω ακόμα ποιος είδε, και δόθηκε μια υπόσχεση. Είμαστε στην εποχή και των υποσχέσεων. Είναι σημαντικό για μας ότι έγινε παρέμβαση. Πολύ σημαντικό, γιατί βαράνε στο... Ναι. Λένε όλοι, αλλά ναι. Λοιπόν, το κρατάμε και θα επανέλθουμε. Κώστα, σε διακόψαμε, συγγνώμη. Ναι, όχι, εντάξει, λέγαμε. Ουσιαστικά είχα τελειώσει, δεν ξέρω. Ναι, μάλιστα. Δένδια στην Τουρκία, και αυτό αύριο πάει ο Δένδια στο πρωί. Παρουσία του κ. Φραγκογιάννη, ε. Ναι. Θα είναι και ο κ. Φραγκογιάννης στην αποστολή. Μα δεν αυτό σημαίνει. Πες ποιος είναι ο κύριος Φραγκογιάννης. Πραγματικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Μαθαίνω, να σας πω δύο πληροφορίες μόνο που έμαθα, ότι πέραν του τουρκο-λιβικού μνημονίου και όλα αυτά και τις σχέσεις με τη Λιβύη, ότι θα είναι επιτάπτωση και οικονομικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο που θα είναι στη συζήτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας. Και νομίζω ότι θέλει να πάρει κομμάτι σε αυτό η ελληνική πλευρά, στην όλο αυτό που γίνεται στη Λιβύη, ουσιαστικά θα έχει μια δραστηριοποίηση, θα υπάρξει δραστηριοποίηση και επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας εκεί, οπότε κάποιοι ελληνικοί όμιλοι
Το ερώτημα είναι με τι όρου και με ποιε. Ναι, δεν το, τώρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Σα λέω πάντω ότι ένα, ναι, μια μέρο συζήτηση θα έχει να κάνει με τι οικονομικέ συμφωνίε. Είχε υπουργό οικονομική από το 19, διπλωματία και εξωστρέφεια τη Ελλάδα. Το 19 έχει οριστεί ο κ. Σακογιάννη. Ναι, θα δούμε τι θα βγάλει. Είχε συνάντηση με τον κ. Δέντια, δόθηκαν οι κατευθύνσει. Θα δούμε. Καλά, εγώ τον βλέπω και. Εντάξει. Ναι. Σημαντικές εξελίξεις, έτσι όπως θα πάει. Κοιτάξτε τώρα ένα καραγκιουζουλίκι. Ο Κώστας θα το καταλάβει, θα το καταλάβετε κι εσείς. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο που είναι ο φίλος του Ερντογάν. Εντάξει, έχει φτιάξει και το Ερντογάν. Όχι μόνο. Είναι άνθρωπος που έχει εμπλακεί σε. Για άλλο λέω τώρα. Για τον Αλίγεφ. Για τον Αλίγεφ λες εσύ. Για ποιον ήθελες να πει. Για τον Τμπέιμπα. Για τον. Τη Λιβύη. Θα το πεις τώρα. Κάτσε να δείξουμε τη φωτογραφία. Λοιπόν, γίνεται χαμός στα παγκόσμια social media. Πήγε ο ηγέτης του Αζερβαϊτζάν, και φωτογραφήθηκε. Την έχουμε τη φωτογραφία. Πάμε να τη δείξουμε. Α, δεν την έχουμε. Α, το δείξουμε αύριο. Τέλος πάντων, είναι σε κράνη. Πήρε τα κράνη των Αρμενίων. Αυτό. Ναι, ναι. Των νεκρών Αρμενίων. Βέβαια. Και γίνεται χαμός. Λοιπόν. Χαμός. Δηλαδή είναι ανατριχιαστική φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Ναι. Είναι και πρόκληση. Ο κολλητός του Σουλτάνου. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις ανατριχιάζει. Καμαρώνει. Πήρε τα κράνη των νεκρών Αρμενίων και πήγε ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, φίλης και συμμάχου χώρας του Ερντογάν, οι πιο, νομίζω, από τις πιο στενές μαζί με το Πακιστάν. Έτσι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είχε βοηθήσει. Αυτά τα κράνη μπορεί να είναι και σε Αρμενίους που σκοτώθηκαν, ίσως και από τουρκικά όπλα, έτσι. Λοιπόν, πες μας και για τη Λιβύη. Όχι, ήθελα να πω ότι ο κύριος Τμπέιμπα είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι πάρα πολύ θολή. Έτσι. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν και για ξέπλυμα χρήματος, για περίεργες δραστηριότητες. Του έχουν παγώσει κάποιοι λογαριασμοί στον Καναδά. Είναι γνωστό ότι ήταν ένας μεγαλοεργολάβος της εποχής Γκαντάφη, δηλαδή δεν είναι το καλύτερο παιδί, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως είπες και εσύ, φίλος των Τούρκων κι αυτός, ιδιαίτερα καλός, με τους Τούρκους έκανε business και μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του, γι' αυτό λέω. Γενικώς, εγώ με τη Λιβύη θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή θα είναι ίσως και πάλι προσωρινή. Μπορεί να δούμε άλλες εξελίξεις. Ναι. Πάμε και στον κύριο Σαρέσκο. Γιατί έχουμε, κύριε Σαρέσκο, τι έχουμε. Ξανά Champions League απόψε. Yeah. Δεν ξέρω πόσο ήσυχη μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο η φίλη της Chelsea. Επειδή το 2-0 του πρώτου αγώνα με την Πόρτο. Δύσκολα μπορεί να σπάσει. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να τραβεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι ήσυχη η φίλη της Παρή. Το λέω γιατί. Η Μπάγκερν είναι πάντα Μπάγκερν. Μπορεί να έχει ελλείψεις, μπορεί να μην παίζει ο Λεβαντόφσκι, να μην παίζει ο Γκνάμπρι, να έχει κι άλλες απώλειες σοβαρές. Αλλά. Πες ότι είχε κερδίσει μέσα στη Γερμανία. Είχε κερδίσει μέσα στη Γερμανία 3-2, είναι το μεγάλο φαβορί για να πάει στους 4. Ο Εμπαπέ παίζει. Παίζει ο Εμπαπέ, κανονικά. Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Σήμερα, πώς? Δεν θα χιονίζει, λέω, σήμερα. Σήμερα δεν θα χιονίσει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Καλά, ο Κώστας υπονοεί, το πάει αλλού. Ναι, το ξέρω. Δεν θα κλειστράει το γήπεδο για τους Γερμανούς στην Ελλάδα, αλλά εδώ θα είμαστε αύριο. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί όντως στο τέλος οι Παριζιάνοι να πάνε ξανά στους 4 όπως και πέρσι. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Πάντως, σαν ουδέτερος που λέει τώρα ο Βασίλης, νομίζω ότι όλοι εύχονται να βάλει ένα γκολ η Μπάγερν, ξέρω εγώ, στην αρχή για να έχει ενδιαφέρον. Για να έχει καλό αγώνα. Ναι. Να πούμε ότι η Μπάγερν βέβαια χρειάζεται 2 γκολ διαφορά, εκτός αν πάει το μάτι στην παράταση ή αν κερδίσει με 4-3. 5-4. Εκεί περνάει η Μπάγερν. Λοιπόν, εάν δούμε το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό, απλά να θυμηθούμε ότι αύριο έχουμε τους άλλους δύο προημιτελικούς. Χαλαρά, πες του και τα στενοχωρηθεί ο αργυρός. Λίβερπουλ, Ρεάλ, όπου θα δώσει τη μάχη της η Λίβερπουλ. Δεν θα πέσει αμαχητή και το Άνφιλ, ξέρεις ότι καμιά φορά έχει και κάτι φορά, Βασίλη. Επικίνδυνη. Αλήθεια είναι και εντάξει, αυτή η Ρεάλ δεν εμπνέει φέτος. Εμένα δεν μου εμπνέει το, να το σοβαρέψουμε. Είναι σε πολύ καλά φεγγάρια η Ρεάλ. Η Ρεάλ τώρα είναι σε πολύ καλή φάση. Επειδή γυρίζει ο πρόεδρος των πρόεδρων. Μπορεί και αυτό που λες. Μπορεί και επειδή έχει βρει πλέον και ο Ζιντάν τη χημεία που θέλει. Εδώ με βασικές απουσίες τώρα δεν παίζανε δύο βασικοί στόπερ. Είδες πόσο, όχι εύκολα, άνετα κέρδισε και τη Λίβερπουλ και για μένα και την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, στο El Clásico. Αύριο έχουμε λοιπόν τα άλλα δύο, Λίβερπουλ Real και Dortmund Manchester City. Και αυτό λοιπόν, αμφίροπο είναι σχετικά. Ναι, και αυτό είναι αμφίροπο. Σε αυτό το σημείο, Βασίλη, και μπορούμε να συνδυάσουμε μια υπόσχεση που δώσαμε χθες και είναι καλό να τηρούμε τις υποσχέσεις για τους τηλεθεατές.
Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ο Ολυμπιακός παρακαλάει ή τέλος πάντων θέλει, εύχεται να το πούμε έτσι, παρακαλάει. Να πάρει το Champions League ή Real ή Manchester City. Η Real θα το πάρει τώρα. Ωραία. Για να μπορέσει να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία θα έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή στο Champions League την καινούργια χρονιά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για να κερδίσει ένα γύρο. Και μια που λέμε για Ολυμπιακό, νομίζω κάτι χρωστάμε από χθες. Έτσι δεν είναι. Εδώ τα μηνύματα. Κάτι χρωστάμε τώρα. Γιατί μας το είπαν από χθες. Ο κύριος Διαμαντόπουλος. 22 βαθμούς έχει φύγει μπροστά. Να μην τιμήσουμε τον πρωταθλητή. Να μην τιμήσουμε τον πρωταθλητή έτσι για. 46ο πρωτάθλημα. 46ο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός. Λοιπόν. Δεν βλέπω να έρχεται, πιστεύω. Τι γίνεται, τι κάνετε, προβοτέ, καταλαβαίνω προβοκάτσια, κανονίστε. Φτιάχνει το γλύσιο, αυτό είναι, αυτό είναι. Μπράβο. Έτσι, να γελάσει η Αμαλία λίγο με την ψυχή της. Σωστά. Τι να κάνω, Ολυμπιακός είμαι. Έτσι, ναι. Γιατί να το κρύψω με άλλωστε. Δεν το κρύβω, σ' αρέσει το κόκκινο, δηλαδή. Να γίνεις και ο Κουκούε τότε. Τι, δεν θα σου πω την το κόκκινο είναι πώ θα του αρέσει, αλλά θέλει. Ολυμπιακό που πάλι. Αλλά είναι χρειάζεται να ξέρω. Εγώ πάντω θυμάμαι τον άλλο ύμνο που έλεγε Παλικάρια διαλεχτά τη νίκη, παιδιά, τον ξέρει αυτό. Είναι το παλιό του παλιό. Ο παλιό ύμνο των Αδριανών. Στο γήπεδο παντού, αλλαγμό κτλ. Το βάλαμε το Χάρη Παρλίδη, ο οποίο έχει την εκδοχή του 1930. Λοιπόν, Ολυμπιακό ποδαλτή, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα τέσσερα ζευγάρια, έτσι όπως προέκυψαν χθες το βράδυ μετά την νίκη της Zenit του Παναθηναϊκού στο τελευταίο μάτς. Mm. Στο τελευταίο μάτς της Zenit, χάρη στο οποίο για πρώτη φορά οι Ρώσοι, η Zenit πήγε στα play-off. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, ναι. Έχουμε πλάνο από το συγκεκριμένο μάτς, όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα ζευγάρια έτσι όπως διασταυρώθηκαν τέλος πάντων οι ομάδες με τελική κατάταξη. Να φαντάσεις, έχουμε για μένα δύο τελικούς μεταξύ άλλων. Έχουμε ΤΣΣΚΑ Φενέρμπαχτσε, ΕΦΕΣ Ρεάλ. Δηλαδή είναι δύο μάτς, είναι οι τέσσερις φιναλίστ των προηγούμενων διοργανώσεων. Πέρσι δεν είχαμε, γιατί διακόπηκε η διοργάνωση. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν τώρα τους λογαριασμούς στα προημιτελικά. Τα άλλα δύο ζευγάρια που για μένα υπάρχει φαβορή είναι Μπαρσελόνα Ζενίτ, σαφώς η Μπαρσελόνα έχει τον πρώτο λόγο, είναι και, έχει και πλεονέκτημα έδρας και Αρμάνι. Μπάγερ, να πούμε ότι στις τρεις νίκες θα προκριθούν οι ομάδες, είναι απαραίτητες οι τρεις νίκες. Αν χρειαστεί λοιπόν να γίνει και πέμπτο μάτς για να συμπληρωθεί, για να συμπληρώσει μια ομάδα τρεις νίκες, θα γίνει στις έδρες των ομάδων που έχουν το αβαντάζ έδρας. Προβάδισμα. Ακριβώς. Και ξεκινάνε τα μάτς 20 Απριλίου. Και πριν από να φύγουμε από τον μπάσκετ, να πάμε. Να πω μόνο ότι θυμάμαι εκείνες τις δοξασμένες εποχές. Έχει δίκιο ο Κώστας. Είχαμε δύο ομάδες στο καλά Final Four φορ και όλη είναι η Ελλάδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και παίζαμε μεταξύ του. Μεγάλη εβδομάδα όλη η Ελλάδα αγωνιούσε για τον και μπάσκετ. Το ξέχασα. Και τώρα είναι το μπάσκετ η πρώτη έχει φορά που δεν έχουμε στην Ευρωλίγκα συμμετοχή στα play-off. Όχι στο Final Four. Η πρώτη φορά. Εγώ στα play-off. Κάτσε, ήμουν διευθυντή στον Αθήνα 1984, θυμάμαι, Παύλος Γιανακόπουλος και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό δεν ήταν ο πρώτο αγώνα που πήρε. Ήταν με μεγάλη Παρασκευή. Μιλάς για τελικό. Μιλάς για τελικό. Το τελικό του. Α, εντάξει, ναι, τελικό. Ήταν ναι. Ο πρώτος τελικός. Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Με το Βράγκοβιτς, η τάπα του Βράγκοβιτς. Ναι, η τάπα του Βράγκοβιτς. Ναι, ναι, τότε, ναι, δηλαδή από τότε. Ρε παιδί μου, ήταν όλοι. Λοιπόν. Φτιαχνόμασταν 15 μέρες, ετοιμαζόμασταν όλοι για αυτό. Δεν υπήρχε χρονιά που να μην έχουμε μια ομάδα, όχι μόνο στου. Ο Αίμνηστο τώρα και στο Final Four. Και ο Θανάσης, βέβαια. Και στον τελικό. Είναι η πρώτη φορά μετά. Συνολικά, γιατί η Ευρωλίγκα έχει πιο λίγα χρόνια, στα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα. Δείχνει μάλιστα κάτι αυτό. Εντάξει. Είμαστε σε φάση παρακμής, βλέπουμε και τι γίνεται και στην Ομοσπονδία. Το πρωτοδικείο ξαφνικά είπε ότι εντάξει, δεν πειράζει που άλλος πρόεδρος εκλέχθηκε με τη μία παράταξη και άλλος με την άλλη. Ναι. Ισχύουν και οι δύο. Ωραία. Λοιπόν, λες για την περίπτωση του Βασιλακόπουλου. Για την περίπτωση του Βασιλακόπουλου. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Λοιπόν, απέτυχαν οι προσπάθειες που έγιναν για να επικρατήσει τελικά ένας πρόεδρος. Okay. Να πάμε όμως και σε κάτι πιο ευχάριστο και υγιές για μένα, που λέγεται Στέφανο Τσιπάς, γιατί ξεκίνησε σήμερα το μεγάλο τουρνουά στο Μοντεκάρλο. Απέναντι στον Καράτσεφ που
τον έχει δυσκολέψει πολλές φορές στο παρελθόν. Χώμα είναι αυτό, είναι χώμα. Είναι το πρώτο τουρνά, μπράβο Βασίλη, σε χώμα φέτος εν όψη και του μεγάλου ραντεβού στο Ρολάν Γκαρός. Λοιπόν, κέρδισε σχετικά εύκολα, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση με 2-0, 6-3 και 6-4. Θα δούμε τώρα, γιατί υπάρχει ένα ζευγάρι στη συνέχεια που επίστανε δύσκολο, όποιος και να προκριθεί, ο Μίλμαν ο Αυστραλός που έχει την εμπειρία και ο Χιλιανός ο Γκάριν που έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει στο νούμερο 20. Αλλά Στέλιο, δες το πάει καλά. Μία από τις επόμενες φορές, το έχει ζητήσει μια φίλη, το είχα ξεχάσει εγώ. Ποιος είναι ο τζίρος του Τσιτσιπά το χρόνο, την προηγούμενη, την μεθεπόμενη. Πώς να το ξέρεις, περίπου να μας πεις. Θέλει, δηλαδή, θέλει τα νούμερα, τους αγώνες. Όχι περίπου, τι μπορεί να βγάλει σε ένα χρόνο, όχι τι έσοδα μπορεί να έχει. Τι έσοδα μπορεί να έχει, δηλαδή. Μας είχε ρωτήσει μια κυρία, είχα ξεχάσει εγώ να στο πω. Η καλύτερη του σεζόν ήταν η περσινή. Σίγουρα φέτος, αν συνεχίσει έτσι, γιατί έφτασε μέχρι και τον ημιτελικό στο Australian Open. Πόσο ήταν, δεν πειράζει. Θα την ξεπεράσει περίπου στα 8,5-9 εκατομμύρια. 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Έσοδα. Σε αυτά θα πρέπει να πούμε, Βασίλη, δεν υπολογίζουμε, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Την προετοιμασία. Τα έσοδα από τις χορηγίες. Ναι, και σε αυτά εμείς μιλάμε βάση των επιτυχιών, βάσει των επάθλων, βάσει των θέσεων. Μπράβο, στα και επίσημα τουρνά. Στα έξοδά του θα είναι ένα ολόκληρο επιτελείο, καμιά κοσάρια. Στα έξοδά του είναι το επιτελείο, είναι τα ταξίδια. Είναι τα ταξίδια, είναι όλα αυτά. Είναι η διαμονή, μασέρ, πράγματα, όλα αυτά. Σαφώς. Αυτά όμως τα έξοδα, όπως λες, αν τα καλύπτουν οι χορηγοί. Ακριβώς. Δεν είναι έξοδα. Ξέρεις, εγώ να ρωτήσω που φορολογείται. Όχι, μην το ρωτήσω. Πάμε το κάψω το παιδί. Α το παιδί μου, όπου θέλει. Στην Αυστραλία, όπου θέλει να πάει. Στα Κέιμαν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος εδώ. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Στην ερώτηση που μου έκανε, ναι. Αυτό. Τώρα, σαφώς μπορούμε να ενημερώσουμε πιο συγκεκριμένα τη φίλη. Για περίπτωση αστυνομικής βίας, μας λέει ο φίλος ο Γιάννης. Εγώ δεν το ξέρω αν το έχει ακούσει κάποιος από εσάς. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε αύριο, φίλε Γιάννη. Έπεσε, λέει, είχαμε περιστατικό αστυνομικής βίας σε πατέρα 6 παιδιών με το γιο του στο γήπεδο νέου κεραμιδίου Πιερίας. Μετά το ξύλο μεταφέρθηκε χτυπημένος και με έφραγμα στη Θεσσαλονίκη, εγχειρίστηκε και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Θα το ψάξουμε και αύριο θα απαντήσουμε και θα επανέλθουμε. Αλίμονο. Λοιπόν, να δείξουμε ένα-δυο από τα θέματα. Να πούμε ξανά την επιδημιολογική εικόνα, γιατί εμένα με προβληματίζει σήμερα η εικόνα. Ωραία, για να το να δείξουμε και ένα ευχάριστο, γιατί ναι, πάμε να δούμε 4.033 κρούσματα, το 93 νεκροί και πάνω από 82 διασωληνωμένοι. Όλα ρεκόρ, όχι εκτός από τα κρούσματα. Όχι όλα. Να βγάλουμε τον Παπα-Νικολάου πάλι, να σηκώσει λίγο τόνο, να δούμε τι γίνεται. Τις 9.000 θανάτους. 9.000 θανάτους, όντως. Θυμίζω και με μεγάλο πρόβλημα η Θεσσαλονίκη αρχίζει πια και φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί ήταν 600 κρούσματα. 600 είπαν, 554 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ περισσότερα, αυτά έχουν καταμετρηθεί. 1812 στην Αθήνα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, δείξτε κάτι από το. Πάμε να δείξουμε στην Καστοριά. Τραυματίστηκε ένα ζαρκάδι, το οποίο ήταν κέγγιος κιόλας. Πήγαν οι άνθρωποι του Αχτούρου, πάμε να βλέπουμε τα πλάνα. Είναι από τις εικόνες που όσες φορές και να το δείξεις, ξέρεις. Να πάει καλά, να το. Το έχουμε. Λοιπόν, κυοφορούσε λοιπόν το Σαρκάδι. Τέλος πάντων, μάθαμε η είδηση καλά. Μάλλον. Πάει καλά. Πάει καλά. Το χτύπησε το αυτοκίνητο. Okay. Και κοιτάξτε με πόσο προσοχή οι άνθρωποι του Αχτούρ το πήραν, το μετέφεραν. Εντάξει, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Μην την πω την κακιούλα τώρα πιο κάτω. Εντάξει, να γίνει καλά το Σαρκάδι, ξέρεις, την άλλη φορά. Ξέρεις, βρεθεί στον δρόμο κανένας κυνηγού κλπ. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δημοσιοποιήσε και το. Το δείξαμε στην αρχή. Με την απαγωγή. Κάποιος είδε το έχουμε, πάμε να το δείξουμε γι' αυτό. Σαν να βλέπαν ταινία στο Netflix ή αλλού. Απαγωγή, κοίταξε τη μέση του δρόμου. Τον βάζουν στο φορτηγά και ανατολικό Λονδίνο εκεί η εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Κοίταξε, Κώστα, κοίταξε. Τον βάζουν μέσα και εξαφανίζεται. Ναι. Τον ψάχνουν. Του ψάχνουν όλους. Ο άλλος πλησίασε, έφτασε μέχρι ένα σημείο. Κοίταξε. Κάποιος ανύποπτος θα βάλει. Όντως θυμίζει ταινία. Ναι. Και γίνεται ταινία θυμίζει, ναι. Και πάει άνθρωπος να πλησιάσει, να τον βοηθήσει και μετά φεύγει. Να μιλάνε για πόλεμο συμμοριών στο Ανατολικό Λονδίνο.
Και για το τέλος, αν συμφωνείτε, να βάλουμε, δείξτε και το μεγαμπρό, η Νύφη ήταν καθηγήτρια σε ειδικό σχολείο. Της έκανε έκπληξη ο γαμπρός, αλλά θέλω να ακούμε, έχει και μουσική. Λοιπόν, ωραία, αφού ακούμε και τη μουσική, διακόπτεται ο γάμος και περιμένουμε τα παρανυφάκια, όπου, κοιτάξτε, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο. Έρχονται παιδιά, δεν το ήξερε η Νύφη, έφερε τους μαθητές της που έχουν σύνδρομο Down. Συγκλονιστική, έτσι, εικόνα. Και είναι από αυτά που νομίζω αυτή δεν θα ξεχάσει ποτέ το γάμο του και κανέναν. Μπράβο στον γαμπρό. Μην πάει, βγάλετε εμένα, παιδιά, δείξτε την εικόνα της. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Πολύ καλό, έτσι. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν πρέπει να του πάτησε το πόδι. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού, έρχεται ο Κλώσσας. Εμείς αύριο, Τρίτη και 13 πέρασε χωρίς... Έλα μόνο τώρα. Εντάξει, Τρίτη και 13, θα πούμε για μια ακόμα φορά γιατί έχει περάσει, ποιος θα το πει. 1453. Αυτό που είπε, 1453. Έγινε Τρίτη και από τότε μας ακολουθεί αυτή η μέρα και το 13 είναι γιατί είναι το 1, το 4, το 5 και το 3. 1453, αν τα προσθέσεις, είναι 13. Έτσι έχει περάσει την ιστορία, από φράδα η μέρα. Για μας Παρασκευή. Άλλο η πόλη. Όχι πολύ τρίτη. Άλλο. Παρασκευή για 13. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε 5:30 ώρα. Γεια σας. Γεια σας.